Και ξεκινάμε με τα θέματα μας. Έχουμε ένα έκτακτο θέμα, πρώην υπηρεσίες διάβασης, εξουσιοδότηση δημάρχου και συμμετοχή στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών. Δίκτυο ειδών νήσων. Και μετά έχουμε το τέλος, βέβαια, θα ενημερώσουμε, θα ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος με θέμα το σπουδίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Συγγνώμη λίγο. Θα ήθελα να φέρω και εγώ δύο θέματα. Τώρα ένα είναι το θέμα, αφού ο Δήμαρχος θα μας ενημερώσει για τα σκουπίδια, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα, και δεν το είχαμε δει στο πρόγραμμα. Και το άλλο θέμα είναι με το κτηριακό πρόβλημα του Δημοτικού Σχολείου Άμβλου. Αν μπορούμε να το φέρουμε εκτός υπηρεσίας, γιατί ο Σύλλογος των Νέων Κυδεμών είχαν πει χάσει εδώ, μας έχουν δώσει κάποια χαρτιά σύνταγμα, και εσάς νομίζω, που παρακάλεσαν να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το βλέπω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια ενημέρωση να τους κάνουμε σε ποιο πλάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό. Θα ήθελα το Συμβούλιο, αν είναι δυνατόν, να αποδεχθεί. Δεν νομίζω ότι μπαίνει ζήτημα απόφαση του. Είναι θέμα ενημέρωση. Αν δεν ζητώ το θέμα αυτό, εντάξει. Έχει καρέκλες. Εντάξει, δεν ξέρω να κάτσουμε. Θα πείστε, θα κάνεις το πέσμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα. Επικύρωση φύλων αυτοτελών οικισμών για απογραφή 2011. Κύριε Φωνός. Θέλω να σας πω δύο λόγια, τι είναι το Δάφνη. Είναι το δίκτυο αϊφόρων νήσων. Να σας πω ότι συμμετέχουν έτσι η ανκαλυφέρωσή σας αγαπονήσει, αγιεφεστράκιος, αγίστρια, ανάπη, κράσος, κύμπορ, λειτσί, μεγίστε, νούσα, σύγχρος, κύριος, που λέγαμε ως κάτω ψαρά, αλλόγησε ο νομοκός αγιπάλα, ήρος, πέτοιμο, νήσεως, έρθος, ήρθος, και από τα άλλα νησιά είναι έγινε ακαρία κάπου από Σκέα, Κίνδυρα, Λέρος, Μήλος, Πόρος, Σαμοδράκη, Σύφνος, Σκόπελος, Κύρος, Πέτσε, Σίδωρα, Θύρα, Μήκονος, Πάρος, Τίνος, Άνδρος, Πάσος, Κάλινος, Δήμνος, Νάξος, Σύρος, Πόρος, Σάμος, Λέσβος, Ρόδος, Κύρος και αυτή τη στιγμή συμμετέχουν η Περιφέρεια του Κύρου Υγείου και η Περιφέρεια Βορείου Υγείου. Το δίκτυο αϊφόρων νήσων είναι μια ιστορία πενταετίας που την ίδρυσε ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης του κύριου Γιώργου Πουσέρος με σε συνεργασία με τον κύριο Φιλόπουλο, ο οποίος είναι γενικός διοικητής της Δάφνης και το Πανεπιστήμιο του Πολιτεχνείου της Αθήνας, στο οποίο δίκτυο θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι Δήμοι και τα νησιά οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν δράσεις απέναντι στην αγιορία. Στο δίκτυο αυτό δεν συμμετέχει το νησί μας, συμμετέχει μόνο το Κόφτη και ουσιαστικά με τη σημερινή μας απόφαση συμμετέχουμε στο δίκτυο των Πολιτεχνείων, εφόσον συμμετέχει στο Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορούμε σε αυτό το δίκτυο να μπορούμε να συμμετέχουν διάφορες δραστηριότητες. Υπάρχουν εξής ζητήματα. Εμείς, σαν μέρος του νησιού, υπογράψαμε το δίκτυο των δημάρχων, το σύμφωνο δημάρχων. Το σύμφωνο δημάρχων ήταν μια συμφωνία με μεγάλους ευρωπαϊκούς δήμους, με τους οποίους θα δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις υποβολές του διοξιδίου του άνθρακα. Όπως ξέρετε, η πατρίδα μας είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2020 να μειώσει τις υποβολές του διοξιδίου του άνθρακα και να αναπτύξει ένα νόσο που είχε ενέργεια. Έτσι λοιπόν, εμείς υπογράψαμε πριν από δύο χρόνια σε μια επίσημη συνεδρία σε αυτό το σύμφωνο των δημάρχων και τώρα έρχεται το σύμφωνο των νησιών, το Pact of Islands. Το Pact of Islands είναι μια αντίστοιχη πράξη, θα σας διάσω ποιες υποχρεώσεις για αυτούς που τα νησιά και τους δήμους που θα αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία. Το Pact of Islands λοιπόν είναι μια συμφωνία με τα υπηρεσία της υπογραφής της σημασιόδεκα που θα πριν τις Βρυξέλλες και τις εξής υποχρεώσεις. Εμείς που δεσμευόμαστε να υπερβούμε το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον 20% μείωση των υποδόσεων του Συμφωνάδακα
2020. Να υπογράφει ένα σχέδιο του περάσει εφόρου ενέργεια κομισιών, το οποίο θα περιλαμβάνει και απογραφή των αερίων επιστοπών, που θα περιγράφει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι ενός έτους από την ημερομηνία απογραφής. Να υπογράφει μια έκθεση συνοπτική τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο, μετά την υποβολή του σχεδίου περάσει για εξυγχρόνιση, παρακολούθηση και έκθεση. Πρώτη έκθεση συνοπτική στα επιτυχία του προγράμματος. Να διοργανώνουμε ημερίδες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους πολλούς ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα άκουσα και τις ευκαιρίες από την επιέστερη χρήση της ενέργειας και την εξοικονόμηση και τη διοίκηση των άκρων. Αναγνώσιμο και προνέργεια δηλαδή. Να ενημερώνουμε τακτικά τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πρόοδο του σχεδίου δράσης. Να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε εκδηλώσεις των διοργανώνων και Ευρωπαϊκή Οργανισμή για το Σύμφωνο των Ισχυρών και το Σύμφωνο των Δημάτων. Να κινητοποιήσουμε προτίσεις για την αριθμητική χρήση της ενέργειας στις περιοχές μας στο πλαίσιο του συμφώνου. Δήμος, διεύθυνση, πληθυσμός, εκπρόσωπος της κοινωνίας και υπογραφή. Με αυτό λοιπόν το σύμφωνο εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε αυτές τις δράσεις. Αυτό είναι το Pact of Finance, δηλαδή το σύμφωνο των δημάτων, το οποίο πρέπει να υπογραφεί στις 12 του Απρίλου. Εφόσον το Συμβούλιο συμφωνήσει, πρέπει να εξοδοτηθώ εγώ για να μπορέσουμε να πάμε σε Βρυξέλλες για να υπογράψουμε το σύμφωνο αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το τρίτο σκέλος της απόφασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου ότι ο Δήμος για τη συμμετοχή του στο δίκτυο είμαστε στην κατηγορία Γ μαζί με τους Άνδρο Θάσο Κάλλη Νολίπτων Άξο Σύρκο και Σάμο το ποσό των 3.000 ευρώ το οποίο είναι η συμμετοχή μας στο δίκτυο. Στα μικρότερα νησιά η συμμετοχή είναι 2.000 και στα ακόμα πιο μικρά είναι 1.000 ευρώ το χρόνο. Εμείς κυρώναμε στον κόσμο νομίζω 1.500 ευρώ το χρόνο. Επειδή όμως η Δήμη πια μεγάλωσα, έγινε μια αναπροσαρμογή ούτως ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε 3.000. Αυτό είναι το άλλο ζήτημα. Και να σας πω και το εξής, ότι στην τελευταία γενική συνέλευση του Δικτύου Αριθμών Νομίζων αποφασίστηκαν ένα σημαντικό πράγμα κατά τη γνώμη μου. Το σημαντικό είναι ότι η μεταφορά της έδρας του ΔΑΦΚΙ στην Ανδρό, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντική επιτυχία, θα σας πω γιατί. Και το δεύτερο είναι ότι μου ανέθεσα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγει την προεδρία του ΔΑΦΚΙ. Αυτό σημαίνει μόνο ότι εμείς, σαν νησί, σαν μέλος του δίκτυου των δημοσίων, ουσιαστικά έχουμε το βάρος αυτής της πρωτοβουλίας και της δουλειάς. Να σας πω ότι το δίκτυο Αριθμών Νήσων και το Ενεργειακό Γραφείο Λίμνου Αιγαίου έχει διάφορες δράσεις εξέλιξη. Η μία είναι μέσα από το σύμφωνο των νησιών, μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έχει κερδίσει μια προπολογισμό της τάξης 400.000 ευρώ για την ανάπτυξη αεροπορικών δράσεων σε διάφορα νησιά. Δηλαδή αυτά που ακούσατε για καταγραφή δράσεων είναι ήδη χρηματοδοτημένα μέσα από ένα πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που αναφέρεται στο Μεσόγειο και στα νησιά των εμπορίων της Βορείου Ευρώπης. Από όλες αυτές οι πολιτικές δράσεις θα αναπτυχθούν τα επόμενα 2 χρόνια στα νησιά μας, ούτως ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία είναι ότι το Δίκτυο Αριθμών Νήσων και το Ενεργειακό Γραφείο του Αιγαίου έχει ιδρύσει κυρίως το Ενεργειακό Γραφείο, να έχετε νησί, το Ενεργειακό Γραφείο. Έχει ιδρύσει την Ακαδημία Ενέργειας. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο. Τι είναι η Ακαδημία Ενέργειας? Η Ακαδημία Ενέργειας είναι ειδικά μαθήματα για μηχανικούς, οι οποίοι θα μπορούν μέσα από αυτό πολύ ψηλό επίπεδο, οι συμμετέχοντες από την Άνδρα αυτή τη στιγμή είναι τρία παιδιά, δεν είναι. Ο Σίδωρος, η Ειρήνη που είναι και οι δύο υπάλληλοι του Δήμου και ένα κορίτσι που από τη χώρα, το οποίο μπήκε τώρα και αυτό στο ενεργειακό, στην Ενεργειακή Ακαδημία. Είναι τόσο ψηλό το επίπεδο που θα μπορούσε να λέει κανονικά, αν ήταν πρωτοβουλία ενός πολυτεχνείου, θα μπορούσε να είναι ψηφιακό πολυτεχνείο. Τόσο πολύ ψηλό επίπεδο. Το ενεργειακό λοιπόν, η Ενεργειακή Ακαδημία είναι ουσιαστικά μια μόρφωση των μηχανικών μέσα από διαδικασία e-learning, δηλαδή μέσω από μαθήματα, μέσω
της αποστάσεως να μπορεί να δίνει εργασίες και να αποκτήσει κάποια στιγμή ένα υπόβαθρο πολύ σημαντικό. Επίσης, σε κάθε νησί έχει οριστεί ένας ενεργειακός υπεύθυνος, ο οποίος θα μπορεί να βοηθάει το δίκτυο και τις δράσεις του ενεργειακού γραφείου σε αυτά τα ζητήματα. Το ενεργειακό γραφείο καταλάβει είναι μια πρωτοβουλία, η οποία είναι ένα πρόγραμμα και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αυτό η έδρα του ήταν στην Αθήνα. Η Δάφνη, η έδρα του ήταν στην Ήμα μέχρι τώρα. Και τώρα έχει μεταφερθεί στην Αθήνα. Αυτά να σα πω, εξ αρχή να αναδιαφανίσω λέγοντα λοιπόν ότι έχουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να συμφωνούμε να πληρώνουμε τις 3.000 το χρόνο για τη συμμετοχή μας στο δίκτυο. Το δεύτερο για τη συμμετοχή μας στο Pact of Island, δηλαδή την υπογραφή δεσμεύσεων για τη μείωση των ελληνικών δεξιών του Άφρακα. Έτσι, και το τρίτο ζήτημα είναι βεβαίως να. Εντάξει, τώρα αν θέλουμε να πει το έδρα του Ισλάμπη εδώ, η μείωση της παραγωγής διοξείδου του άνθρακα. Έτσι, δεν υπάρχει δίνα. Εδώ, πού παράγουμε διοξείδιο. Συνάδελφε, δεν άκουσα. Να σου το απαντήσω, κύριε Διαμαντή, πολύ συγκεκριμένα. Για κάθε λίτρο βενζίνα που πιες, για κάθε λίτρο αποδίδει στην ατμόσφαιρα 1,6 κιλά διοξείδου του άνθρακα. Να μειώσουμε το μπορούμε. Όχι. Αλλά μπορούμε να το μειώσουμε κάνοντας εξοικονόμηση ενέργεια στα σχολεία, στους δήμους, στους λαμπείους που χρησιμοποιούμε, στα σπίτια παντού. Τεράστια πληροφορία. Τεράστια. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι επιστήμονες μέσα από το πρόγραμμα που σας είπα, θα καταγράψουν τη σημερινή μας κατάσταση. Έτσι. Σε επίπεδο δημόσιων χώρων, καταρχάς. Έτσι. Εκεί είναι και η δικιά μας δουλειά. Εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε σπίτι που θα κάνεις, μπορούμε να σου υποδείξουμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, θα βάλουμε ένα στόχο κάθε χρόνο αυτό το πράγμα το μειώσει. Έτσι. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια. Τεράστια. Και πρέπει να ξέρετε ότι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Καλή σας. Συμφωνεί το Συμβούλιο Απόφωνα. Συμφωνεί. Προχωρούμε στον πρώτο θέμα. Εκδήλωση φύλων αυτοτελών οικισμών και υπογραφή 2011. Αυτό ήταν και το θέμα που έπρεπε να βάλουμε για τέτοια θεσμία. Όπως γνωρίζετε, το 2011 είναι έτος απογραφής. Από τη Στατιστική Υπηρεσία μας ήρθε έγγραφο των αυτοτελών οικισμών που ήταν απογραφή το 2001. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Συμβούλιο να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε αν υπάρχουν άλλοι αυτοτελείς οικισμοί που έχουν δημιουργηθεί σήμερα, δηλαδή στα όρια άνω των 10 κατοικιών και σε περιοχές επώνυμες, σε συγκεκριμένα σημεία που δεν υπάρχονται βεβαίως σε χωριά ήδη. Δηλαδή, το να χτίστηκαν 10 σπίτια γύρω στις μέγκες που είναι αυτοτελείς οικισμός, δεν είναι νέος οικισμός. Η διαδικασία που συζητήσαμε με διάφορους προέδρους προβλέπει ουσιαστικά μόνο δύο περιοχές. Η μία είναι το Ζόρκο που έχει 16-17 κατοικίες και η άλλη είναι ο Χάρακας που δεν ήταν αυτοτελής το 2001, έτσι δεν είναι και ο Γιάκο. Δεν ήταν και το οποίο πρέπει να είναι πλέον αυτοτελής. Πρέπει να είναι 2-30 κατοικίες. Είναι πόσοι είναι, πόσοι κατοικίες. Συμφωνείτε οι εκγραφοί, οι ορμόμενοι όλοι ότι αποτελεί οικισμό γιατί πρέπει να βάλουμε και να δώσουμε και τα στοιχεία. Στην εξαιρετική πλευρά από τον δρόμο του Προσάγιο Πέτρο και δεξιά από το κάτω. Τώρα πού υπάρχετε, στον Άγιο Πέτρο. Στο Γαβρίο. Είναι μια περιοχή και στην πορεία να είναι ενδιαφέροντα. Εκεί κύριε Κυριακό. Δεν ξέρω αν σου έρθει κάτι να
ο προσδιορισμός το να κόψουμε ένα κομμάτι ενός οικισμού, όσο και αν επεκτάθηκε, να το χαρακτηρίσουμε νέο, δεν το προβλέπει. Παρά το ότι μπορεί να νόμο οι οικισμοί, ας πούμε, μέχρι που Μανί το αναφέρει, μην επιδιώξουμε να ονομάσουμε κομμάτια. Δεν έχει νόημα. Δεν ασφαίρεται κάτι. Πρέπει να είναι ξεχωριστό, δεν έχει νόημα. Κατερίνα, μήπως τους αγαπητούς που είναι επέκταση γραφείου ουσιαστικά και δεν έχει νόημα. Είναι το κομμάτι. Δηλαδή και αυτοί που... Κάτι στην περίοδο του Αγίου Νικολάου, λες τον τα σφαγεία, λες τα σφαγεία, αλλά δεν είναι χρησιμός. Δηλαδή μήπως είναι υπερβολή. Μπορούμε να το δώσουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο του Γκάζινα. Θέλετε να διαβάσω τους οικισμούς όπως είναι, όπως λέει στα στάδια. Και βάλτε στο μυαλό σας για να έχετε νόημα να καταλαβαίνετε. Άγγρος Βραχνός, Λιβάτια μέσα χωριό. Απίκια κατά Καλέη. Μονή Αγίου Νικολάου. Θεωρείται λόγω του ένας δύο καλύτερος είναι. Πουλκοτή. Γιατί είναι μονή και μπορεί να έχει 20 μοναχούς. Μην μιλάτε να τα ακούσετε όλα, μην τυχόν και ξεχάσετε κάτι. Ζαγαγιάννη, Κουμανή, Κουρέλη, Νέμιτες, Μονή Παναχάντου, Ορεινό, το Σασά δηλαδή, και Φάλικα. Πιτροχός, Μενίδα. Στέλιες, Μικρός, Φιλμούς. Γιώργος, Ινατά, Παρικατικό, Μικρασίδη. Όρμος Κορφίου, Αγία Μαρίνα, Αναμανιά, Ρογό, Χώνες, Καπαριά, Μωρακέι, Πέρα Χωριό. Κόρφη, Αϊδόνια, Αμοναβλιός, Αϊπάρχεια, Μουσιώνας, Πίσω Μεριά. Κοχυλού, Παλαιόκαστρο, Έξω Βουνή, Επισκοπείο, Μέσα Βουνή, Σταυρός, τον έξω χρησμό εδώ. Συνετή, Γαβριό, Γάβριο, Άγιος Πέτρος, Ακαμάτης, το νησί Λεγάιδαρος, Δίδες, Ήγιδες, κάτω Άγιος Πέτρος, τα νησάκια όλα εκεί, Μεγάλο Πλατή, Πράσο, Ολίθης, Αμόλογος, Άνω Γάβριο, Κουμάρι, Σχόλη, Άνω Αφροβάτου, Αλικάντος, Καλαμάκι, κάτω Αφροβάτου, Κούτσι, Άρνη, Αρτένη, Ρέματα, Βιτάλη Άγιος Σιμεών, Κατάκυλος Αρτένη, κάτω Κατάκυλος, Μακροτάνταλο, Άγιος Γιάννης, Βαΐδη, Κατιβάρι, Μιμικές, Παλαιστού, Κάρτες, Μπατσί, Λαμαστινός, αγωνίζω λόγω ποινής, Στιβάρι, Παλαιόπολη, Αγία Θεούσα, Κόλυμπος και Κάτω Φελός, Κάτω Φελός. Σε αυτά προσθέτουμε Ζόρκο, το έφυγε. Συγγνώμη. Λοιπόν,
Αλλά το αναδεικτό, πάμε ξεχωριστό. Και παραδεικτό είναι διασπαρμένο
σε τέσσερα κομμάτια. Να το κάνουμε σε τέσσερις οικισμούς, ξέρετε το αλλαγό, κι άλλοι από το Φαγόνι μέχρι το Σασά. Τι νόημα έχει. Αυτό το πράγμα ζητάνε οι άνθρωποι, αν υπάρχει ένας νέος οικισμός. Ούτε νέα μελέτη χρειάζεται, ούτε σχολά χρειάζεται, ούτε τίποτα. Για τις ανάγκες της απογραφής, για να πάνε οι άνθρωποι που απογράφουν και να πούμε ότι πήγαμε στην πλάκα και όχι στο Ζαγανιάρι ή πού είναι αυτό, ή στην Καβαριά. Αυτός είναι ο λόγος. Αν το κάνουμε τώρα ένα ατομικό ζήτημα και θέλουμε επί τούτου να προκαλέσουμε εντυπώσεις κακής εισήγησης, καμία αντίρρηση, να το δεχτώ. Μόνο που είναι χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Καταρχάς, μην υποβαθμίζετε αυτά που λέμε, αν είναι δυνατόν. Δεν είπαμε κάτι αρνητικό πάνω στο θέμα που είπατε. Ίσα-ίσα συμφωνούμε. Συμφωνούμε, απλά η πρότασή μας ήταν να το ήξεραν κάποιοι από τα χωριά, γιατί μπορεί να προτείνει ο καθένας ότι εκεί υπάρχει ένας κοινωνικός οικισμός. Ας πούμε η Φυρόλη, υπάρχει μέσα η Φυρόλη. Τι είστε εδώ πέρα. Σημαίνει ότι βαθίζονται οι οικισμοί. Δηλαδή δεν αλλάζουν ούτε οι όροι δόμησης, ούτε θεωρούνται τα οικόπεδά τους ότι βρίσκονται εκτός οικισμού και αλλάζουν οι όροι δόμησης, ούτε τίποτα. Είναι για λόγους στατιστικής, για να μην φαίνονται αυτά τα στήρια ξεκάθαρα, ότι βρίσκονται εκτός οικισμού. Βρίσκονται εκτός οικισμών, σύμφωνα με το διάγραμμα του προνομικού. Και θα παραμείνουν εκτός οικισμού. Δηλαδή, όταν πούμε ότι ένα σπίτι ανήκει στον οικισμό του Ζόρκου, δεν σημαίνει ότι πήγε σε κανέναν οικισμό μέσα και αλλάξαν οι όροι δόμησης. Παραμένει εκτός οικισμού. Δηλαδή, είναι καθαρά για λόγους στατιστικής. Για να μην το κάνει το σπίτι σε κάθε το εκτός οικισμού στην περιφέρεια Μακροκατάλλου, θα λέει στην περιφέρεια Μακροκατάλλου σε μια οικιστική ενότητα του Ζόρκου. Όχι στον οικισμό του Ζόρκου, προσέξτε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα οικισμούς. Οι οικισμοί είναι παλίστε. Είναι αυτοί που υπάρχουν πρώτη 23. Δεν υπάρχει σήμερα νέο οικισμό. Δεν οδηγεί μόνο με σχέδιο κόλλησμα. Είναι κατάρρευση εισήγηση. Συγγνώμη, κάτι μόνο. Πριν 1,5 χρόνο περίπου, είχε ο κύριος Μακρύνας. Δεν χρειάζεται. Με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μακρύνας από το Βράδυ, ο οποίος είναι λογιστής, νομίζω έτσι. Και μου είπε ότι έχει έρθει μια κυρία από την αμαρτία Σύρου και από τη στατιστική υπηρεσία και να αφήσουμε ραντεβού στο καφέ του να συναντηθούμε στο Βράδυ. Και πήγα εκεί πέρα. Η κυρία αυτή είχε κάτι χαρτιά από απογραφή της Παλαιοπόλεως, την οποία είχε κάνει, είχε γίνει, δεν ξέρω, το 2001 και το 2006, αλλά δεν είχαν έρθει να την κάνουν την απογραφή στην Παλαιόπολη, να ρωτήσουν εκεί τον πρόεδρο κτλ. Πήγανε στο Βατσί και ρωτήσανε βατσιώτες για την Παλαιόπολη. Από ό,τι κοίταξα εδώ στα χαρτιά ήταν άλλο κάτω, άλλο τον άλλο, δεν συμφωνούσαν εκεί. Λοιπόν, από ό,τι παρατηρήσα στην απογραφή αυτή ήταν μόνο άνω και κάτω Παλαιόπολης. Πόλεμος και Αγία Ελεούσα δεν υπήρχαν μέσα. Και ρώτησα γιατί ο Πόλεμος και Αγία Ελεούσα ανήκουν στην κοινότητα Παλαιόπολης. Γιατί δεν τα έχετε αυτά. Λέει, δεν ξέρω, αυτά μου είπαν από την υπηρεσία. Και θα ξαναέχουμε, λέει πάλι, που κάνουμε τον Οκτώβριο, το 2010 έλεγε τον Οκτώβριο, να κάνουμε μια καλή απογραφή και θα πούμε στην Παλαιόπολη. Αλλά δεν ήρθαν. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί δεν ήταν μέσα ο Πόλεμος στην Παλαιόπολη, εφόσον ανήκουν ο Πόλεμος και αγγέλος, εφόσον ανήκουν στην Παλαιόπολη. Τώρα ο κύριος Θεολόγου το ανέφερε κόσμο και παλιότερα. Αυτή είναι η καταγραμμένη οικισμή του 2001. Αυτή που σας διάβασα. Ναι. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Τι είπαμε να βάλουμε για τους άλλους τέσσερις. Αυτή είναι, είναι νομίζω δεν έχει ουσία η διατέτηση. Δεν θυμάμαι πώς το ονομάζει το λένε, αλλά δεν το έχω μαζί. Μια εγγραφή κάπως κάποιες συνήθειες. Είναι προσιάζει έτσι στα θετική υπηρεσία.
όλους ότι δεν μιλάμε, μην μπερδεύουμε στο μυαλό μας τον πολεοδομικό οικισμό. Είναι πολύ μακριά από αυτό. Αυτός όπως ο κ. Πλούθρος είναι γεωγραφικός προσδιορισμός για να μπορέσει να βάλει πάνω από αυτές τις ελληνικές κατοικίες. Ο πολεοδομικός όρος του οικισμού απέχει μαζέρας. Πολύ μακριά. Και δεν ξέρω αν ποτέ καταφέρουμε ακόμα και στο σκοπό να το κάνουμε. Απλώς θα σας πω ότι λέει αυτός είναι στατιστικός όρος. Δεν ξέρω τι είναι όρος. Ως αυτοτελής οικισμός ορίζεται ένα σύνολο υποδομών οι οποίες γειτονεύουν και τα κτίρια των οποίων δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερα από 200 μέτρα. Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο οριστικό σχέδιο, δεν υπάρχει και σε όσες περιπτώσεις, ή 1000 μέτρα όταν υπάρχει συγκεκριμένο οριστικό σχέδιο. Και περιλαμβάνουν 10 τουλάχιστον κατοικίες οικοκυριών ή μία συλλογική κατοικία. Συλλογική κατοικία εννοεί και το μοναστήρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν είναι ένας πολύ γενικός ορισμός και ουσιαστικά δηλαδή μπορούσαμε να βάλουμε και να σπάσουμε σε χιλιάδες κομματάκια το νησί και να πούμε όλα αυτά είναι κλειμή. Το μόνο που θα άλλαζε είναι η στατιστική απογραφή. Έτσι κι αλλιώς να ξέρουν το εξής, τα σπίτια απογράφονται όλα. Ένα-ένα. Το αν ο πόλεμος απογράφονταν ως παλιό πόλεμο ή πόλεμος, επί της ουσίας είχε μικρή πληροφοριακή αξία. Είναι θέμα ακρίβειας για τη στατιστική υπηρεσία. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Άρα νομίζω και πάλι εδώ προφυλέχει να πει αν κάποιος πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να συγκυρώσει, δεν παίρνει ζήτημα. Απλώς ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει ζήτημα να βάλει κάποιος με βάση αυτόν τον ορισμό. Κύριε Δήμαρχε, να πάρουμε τη Σαββατοπέδα. Εγώ σαν κοινωνιά σας είπα το. Έκθεση μελέτης και τουρισμού οριογραμμών ρεύματος στη θέση Φέρθη Μιμιλιών.
κομμάτων. Θέμα, οριοθέτηση ρεύματο. Σας αποστέλνουμε ένα πλήρης αντίγραφο μελέτης οριοθέτησης ρεύματος στη θέση Φέρκη με πληγές του Δήμου Ιδρούσας Νήσου Άνδρου, νομού Κυκλάδου. Κατόπιν αίτησης για την οριοθέτησή του από τον κύριο Νικόλα Χρήστου, λεγμένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας που απορρέουν εκ του νόμου 30-10 κάτω του 25 Τετάρτου 2002. Το έχει υπογράψει ο διευθυντής του Άρης Λεβέρδης. Λοιπόν, θα σας πω για λόγια πώς γίνεται η οριοθέτηση του ρεύματος. Ο υιοθέτης ρεύματος μπορεί να την προκαλέσει η ιδιώτηση ο Δήμος. Αλλά ποιος ενδιαφέρει. Για να χτίσει όμως κάποιος σε μια περιοχή που έχει ένα ρεύμα, πρέπει να το υιοθετήσει. Αν το υιοθετήσει, σημαίνει ότι κερδίζει απόσταση από τα όρια του ρεύματος. Μπορεί να πάει μέχρι 10 μέτρα, αν είναι μεγάλο το θέμα. Αν δεν είναι οριοθετημένο το ρεύμα, πρέπει να πάει πόσα μέτρα. Στα 30. 20 μέτρα. Αν δεν είναι οριοθετημένο, 30 μέτρα. Λοιπόν, εδώ ο κύριος. Κύριος Νικόλαος Χρήστου. Έχει κάνει τη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την εξής. Περιλαμβάνει τοπογραφική αποδείκνωση του ρεύματος, μία υδραυλική μελέτη με την οποία υπολογίζονται η υδραυλική παροχή με βάση μια τοπολογία σε επίπεδο 50 ετίας, τη μέγιστη δηλαδή η υδραυλική παροχή, και έτσι καθορίζονται το πλάτος του ρεύματος. Στα περισσότερα ρεύματα εμάς έχει πλάτος, είναι οριοθετημένο αριστερά και δεξιά, και εδώ από ό,τι είδα ουσιαστικά τα βάζει στο όριο του ρεύματος, δηλαδή εκεί που ήταν, είναι οι ξεροληθιές που στο ρεύμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν κάποιος από την περιοχή. Η διαδικασία είναι ότι εμείς εγκρίνουμε αυτή τη μελέτη και πάει στην περιφέρεια και με απόφαση του περιφερειάρχη, από την εμείς στην υπηρεσία Ελλάδα, με απόφαση του περιφερειάρχη, γίνεται ΦΕΚ. Και με βάση αυτό το ΦΕΚ έχει οριοθετηθεί για το ΡΕΠ. Αυτή η διαδικασία. Αφαιρείται από την ιδιοκτησία του, αυτή η έκταση, αφαιρείται και ανήκει στο δημόσιο. Αν έχει πάρει και ένα κομμάτι από την υπηρεσία της. Αν αφήσει πιο πρωτιά στο ΡΕΠ. Αυτό το είναι το έβρος. Το έβρος καταλήψεως από το ποτάμι μας. Όταν την ειρήσει. Όταν την ειρήσει. Είναι πόσο μπορεί να φέρει το ποτάμι μας την όπτη. Και αυτά τα δύο σημεία της όπτης ορίζουν το ρεύμα. Και αυτή η έκταση στην ουσία αφαιρείται από την ιδιοκτησία. Ανοίξει στο δημόσιο. Όλα τα ρεύματα ανοίγουν στο δημόσιο. Τώρα από εκεί να συμφωνούμε να σου πείσουμε. Συμφωνεί και ο Σουφούλιο. Ναι. Πάμε στο τρίτο θέμα. Σύσταση επιτροπής για την πληρωμή ανθρώπου έργου αποκατάστασης προβλήτας λιμενίου δομήρου. Αυτό είναι ένα έργο που το οποίο έχει εκτελεστεί όχι αυτό το καλοκαίρι, πρόκρασμα καλοκαίρι. Ήταν ουσιαστικά η ενίσχυση του προβλήματο του έργου Ταπέδου, όλο το οποίο ήταν λένε, το οποίο ήταν έργο που είχε αναλάβει να το κάνει με τον λαό. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε σχέση ότι λόγω του εκτάκτου του προβλήματο, ο Αγγολάβο ξεκίνησε το έργο και το εκτέλεσε, ενώ δεν είχαν γίνει τυπικές διαδικασίες σε σχέση με την επίβλεψη του έργου. Και έτσι λοιπόν σήμερα, ενώ έχει εκτελεστεί το έργο και ξέρουμε ότι έγινε καλώς, ο Αγγολάβος είναι απείρος. Και ενώ το Γενικό Ταμείο έχει πρέπει να το δηλώσει, δεν υπάρχουν οι διαδικασίες με τις οποίες θα μπορέσει να την ολοκλήρωσει. Κάναμε αρκετές προσπάθειες για να μπορέσει να τακτοποιηθεί το θέμα. Η τελευταία διαδικασία την οποία συγκαλέσαμε εδώ στην Κυβερνησία να οριστούν ευθυνέντες
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο κύριος Σύνοδος του Λάου και η κυρία Μητρού, οι οποίοι θα βεβαιώσουν το καλό σχέδιο του έργου, ούτως ώστε ο εργολάβος να μπορεί να το αποσταθεί ότι υπέρχει τελέσματα. Στην συνάντηση που είχαμε μαζί μου και στη συνάντηση με την κυρία Υπηρεσία, σε κάποια θέματα τα οποία είχε, που ήταν πάνω από το τύπο της μελέτης, δηλαδή ήταν παραπάνω ποσότητες και εργασίες, αυτές είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να σκληρώσουμε, αλλά μπορούμε να πάμε μόνο με βάση την. Επειδή λοιπόν αυτό θα είναι ακόμα συγκεκριμότητα και το επόμενο θέμα που θα είχαμε στο Αντιδοτικό Συμβουλίο είναι το οποίο ναι μεν είναι του Ελληνικού Ταμείου, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος ανοίξει, έχει δικό του Ελληνικού Ταμείου. Θα το βρίσκαμε μπροστά μας σε σχέση με δικαστικές διαμάχες. Και επειδή θεωρώ άδικο ένας άνθρωπος που δούλεψε και μάλιστα σε μια επίγουσα κατάσταση και με βάση αυτά που ξέρουμε και με βάση τις μαρτυρίες των ανθρώπων του Λιμινακίου που ήταν παρόντες, ότι έριξε τα μετά αυτά και ότι έκανε δουλειά όπως έπρεπε, νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον ειδική υποχρέωση να κάνουμε τα πάντα για να διορθώσουμε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος εκτέλεσε το έργο να αναπτύρωτος σχεδόν ένα μισό χρόνο. Τώρα σε αυτή τη διαδικασία πέρα από την διάρκεια του οποίου βάλετε το κάτω από το δύο πρόσωπο. Το στόχο είναι. Τώρα να πω. Τώρα ναι. Ίσως είναι διαλύσεις έτους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέμε να προτείνουμε να με βάση τη συμφωνία που είχαμε με τον κύριο Βουκάρα που είναι έτοιμος ο Προεδρικός της Εθνικής Υπηρεσίας να ορίσουμε αυτά τα μέλη ότι συμφωνούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία και δεύτερον να δώσουμε αυτά τα μέλη. Δηλαδή, ο κύριος Γκλάρκας, ο κύριος Νικολάου και η κυρία Μιλίδη. Βέβαια, αυτούς τους ορίζει ο κύριος Γκλάρκας, έτσι. Όμως εμείς πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ποια διαδικασία είναι η δικαστική. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω την καταρχήν την έννοια που λέει ο κύριος Δήμαρχος ακριβώς, το έργο έχει εκτελεστεί με βάση τη μελέτη και ουσιαστικά έχει γίνει εργασίες πέραν της μελέτης. Όπως το είπα ακριβώς στην πρώτη διαβάθμιση. Αυτός για τεχνικούς λόγους το έργο ολοκληρώθηκε πριν οριστεί η επιβλέπωση. Για το πρέπει σήμερα ο εργολάβος δεν αναπληρώθηκε. Εάν νομικά και με δήμαρχη συμφωνία και μέσω Ελλάδας να πληρωθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία αντίληψη. Δηλαδή καθαρά τυπική λόγια του οποίου ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί. Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι δημόσια και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν μας ξεπεράσουμε. Δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορούσε να πει δεν μας νοιάζει, ας δουλειάξει το λιμάνι σας. Σκεφτείτε τώρα με μια προβλήτα, την κάτω, την πρώτη προβλήτα, να μπορούσαν να δουλέψουν το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε. Γι' αυτό ακριβώς. Έφερε και κάτι πρακτικό για 10 μέρες και έτσι έκανε να ολοκληρώσει αυτό το λιμάνι και το ξαναπήρε πίσω. Όχι μόνο γιατί θα έμεινε τον εισηγωγή σε προβλήματα, αλλά και ο ίδιος δεν μπορούσε να κάτσει πέρα από τη διαφορά. Άρα όντως μας εξυπηρέτησε τότε ο εργολάβος. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Άρα το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει και συνεχίζουμε το τέταρτο θέμα. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου σε επιτροπές σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. Ορισμός εκπροσώπου σας στην πρωτοβάθμια και την τεροβάθμια επιτροπές σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Κατόπιν του ανωτέρου σχετικού και προκειμένου να τροποποιήσουμε τις αποφάσεις μονάχη που ορίζουν τις ανωτέρες επιτροπές, παρακαλούμε να μας γνωρίζουν το συντομότερο δυνατό. Τα δύο ονόματα συμβούλων εκπροσώπου σας ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού που θα συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια επιτροπή ως μέλη. Τα ονόματα δύο δυναμικών της υπηρεσίας πολυοδρομίας του Δήμου σας, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού που θα συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια επιτροπή ως μέλη.
τα ονόματα του Δημάρχου και του Δημάρχου ή του Προέδρου και του Προέδρου, προκειμένου να οριστούν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα στη δευτεροβάθμια εκδοχή, στην προϊσταμένη διεύθυνση που ζουμί του ζωή του. Δύο μηχανικών της υπηρεσίας, της υπηρεσίας πολυδομίας του Ελληνικού. Ναι, το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να βάλουμε τον ξενέδεχο. Η γερή αυτό δεν είναι όμως το πρόσιο. Θα πρέπει να βάλουμε τον σύγχρονο και τον γύριο μεταξά. Έτσι. Μεταξά πώς θα αναπληρωματικός που είμαστε στην Ελληνική. Τα ονόματα του Δημάρχου, το Δημάρχου ή του Προέδρου, της Αντιπροέδρου, που θα στείλουν οι υποψήφοι. Παναγίου Λαούδης, Μεταξάς Νικολάου, Γρινός, Κυριακός. Θέλω να πω μια κουβέντα για αυτό. Μην θεωρείτε αυτήν την Επιτροπή ανεφαξίας. Είναι πολύ κρίσιμη η Επιτροπή Σταθμισμών. Έχουμε ζήσει αρκετές περιπτώσεις τέτοιες που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην Επιτροπή Σταθμισμών. Ειδικά όταν υπάρχουν αντιφάρτες και δικαστικοί. Λοιπόν, εξηγήστε συμφωνείτε στο Συμβούλιο και προχωρούμε στο 5ο θέμα. Έκρηξη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραγωγής έργου αξιοποίηση υποδομών υδάτινων πόρων Δήμου Ιδρούσας Άμβλου. Λοιπόν, έχοντας υπόψη τη σύμβαση κατασκευής και τα συμβατικά τα έργα του έργου, αξιοποίηση υποδομών υδατικών πόρων Δήμου Ιδρούσας Άμβλου και το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραγωγής του έργου αξιοποίηση υποδομών υδατικών πόρων Δήμου Ιδρούσας Άμβλου, εισηγούμε την έκρηξη του ΟΣΑΜΒΛΟΥ πρωτοκόλλου. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραγωγής του έργου, αξιοποίηση υποδομών υδατίνων πόρων Δήμου Ιδρούσας Άμβλου. Είναι η Κατερίνη Πολυδάκα, Μαθίας Χρήστος και Κωνσταντίνος Σίσερης. Αναφέρουν ότι πήγαν οι δυο που την 19η Οκτωβρίου του 2010 η μέρα πριν διαμουσία αναδόχου βάση κάθε απόφαση, συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραγωγής του Δημοτικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την Αιγαίου την παραγωγή των εργασιών που εκτελέστηκαν για την κατασκευή του έργου. Λοιπόν, αξιοποίηση υπόγειων υδατίνων πόρων Δήμου Άμβλου Ιδρούσας, που εγκρίθηκε με την αρχηγό αντίρρηση 8 κάτω του 2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ιδρούσας και έχοντας υπόψη την θεωρημένη από τη Δευτέρα από τις 2 έκτου 2009 την ειδική συνέδριση του Υπουργού Μετακινητικού Γρηγόρια Μιχαήλ, μηχανολόγου μηχανικού στο Δήμο Ιδρούσας από το προϊστάμενο της τύπη κλάδων, παραλαμβάνουμε αυτές βάσει αυτής της επιμετρήσεως και όπως αναγράφεται στο πίσω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1418 κάθετα του 84, όπως αυτές τροποποιήθηκε και ισχύει και του νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Λοιπόν, έχει ενδείξει εργασιών ομάδα διάρκειας ανάπτυξης, ομάδας ολυμνώσης, ιδιώτησης. Έχουν υπογράψει οι παραλαμβάνοντες Πολυδά Κατερίνη, Καβαδίας Χρήστος, Ίσσαρης Κωνσταντίνου. Συγγνώμη, μπορούμε να μάθουμε που είναι αυτό το έργο που έχει γίνει αυτό το έργο. Είναι ιδιοκτήσεις, ομάδα διάκριση και ανάπτυξη προϋπολογιστής από ισότητα κόντος προϋπολογικής μέτρησης. Έτσι, ιδιοκτήσεις 9 ίντσες, 835 μέτρα και 800 μέτρα, ανάπτυξη ιδιοκτήσεις με αέρα 80 ώρες, 80 ώρες, να βοηθήσω. Σωληνώσεις και λοιπά. Είναι μία στο χρωμάτο, μία στο μπατσί και μία στο δέντρο σώμα στο βράδυ. Αυτές τέσσερις. Ναι, ας το δούμε.
οι οποίες έχουν παραλυθεί από την Πολιδά, τον Καβαδία, τον Ίσαλη και τον επιβλέποντα Κακυπό. Το σύνολο του δαπάνης ήταν 88.000 ευρώ. Η συνολική αύξηση ανήφεση ποσότητα 8.000 ευρώ, υπερκαλύπτωση δηλαδή, και με την απόφαση του Συμβουλίου 31/2009 η Ευκολαβία εκτελέστηκε με τις εφαινόμενες εργασίες που έχει βάσει της τελικής επιμέτρησης και η Επιτροπή Παραλαβής έλεγξε και παρέλαβε όπως αναφέρονται στα στοιχεία αυτά. Η παρούσα προτείνεται ως προσωρινή και οριστική παραλαβή, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης του έργου σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα αποχωρών, τη συντήρηση και την αναμονή για την παραλαβή του χρόνου. Και το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε από τους επιβλέποντες που αναφέρονται. Δηλαδή πρόκειται για οριστική παραλαβή και επιστροφή του ενεκτικού του ανθρώπου στον εργολάβο τη κατεύθυνση. Προχωρούμε στο έκτο θέμα. Ο νέος εκπρόσωπος του Δήμου σε επιτροπές λιμενικής αρχής Άγγλου. Συνέχεια ανατέρωση φυσικό και προκειμένου εκτεταστείου κρατηριτσιών στο παραλίγο ως πολυσύντραστες, δημιουργικές καταστάσεις, καθώς επίσης και πιθανά αιτήματα ενδιαφερόμενων για εκπλήξεως εκτελασίων μέσω ανοψυχής, παρακαλούμε όπως μας προγνωρίζετε εκτός έντονου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν είναι 5-10 μέρες, εκπρόσωπό σας, καθώς και νομιοποιητού, για τη συγκρότηση των συνδικών επιτροπών. Εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Άγγλου, ορίζει το λιμενάρχη τη υποβλήρια του Λιμενικού Σώματο Τρανάκο Γεώργιο και αναπληρωματή αυτού, ο υπολιμενάρχη συνοχώρο Λιμενικού Σώματο Ζούμπο Ιωάννη. Έδρα συνεδριάσεω τη εν λόγω επιτροπή ορίζεται το Λιμεναρχείο Άγγλου. Η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίαση των επιτροπών θα γνωριστεί με νεότερο έγγραφό μα. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τι δικέ σα ενέργειε. Ο Λιμενάρχη Τρανάκο Γεώργιο. Λοιπόν, Βασιλοπούλου, το άλλο. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Λοιπόν, συμφωνεί το Συμβούλιο απόφωνα και προχωρούμε στο έκτο θέμα. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου σε Νομοθετική Επιτροπή Λιμενικής Αρχής Άγγλου. Συγκρότηση της Νομοθετικής Επιτροπής. Συνέχεια ανωτέρων σχετικού παρακαλούμε, όπως μας γνωρίζετε, εντός ευρώπου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει στις 10 ημέρες, εκπρόσωπό σας καθώς και αναπληρωματικού, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος της νομοθετικής επιτροπής που θα συσταθεί για θέματα ανέκτησης, αποφάσισης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή επικεντρωσίας της υπηρεσίας μας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται σε ένα έτος και θα ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της. Η ημερομηνία και ο τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής θα σας γνωριστεί με νεότερο έγγραφό. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες. Ο Λιμενάρχης Τρανάκος Γιώργος. Λιακός Πούλιο. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Συμφωνεί. Αν δεν πάλι δεν μπορείς να το πει όσο. Αναγκαία. Από κάτι τώρα σε αυτή την επιτροπή έχει δημιουργηθεί ότι ένα ο οποίο ενδιαφέρεται να νικήσει στο... το βαπόρι. Το βαπόρι. Όταν θα ξέρετε. Το όχο θέμα είναι πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, από την Οικονομική Επιτροπή μετά από συνεργασία με τους δημάρχους και του παραγωγισμού, προτείνονται για φέτος με εγγεγραμμένο κονδύλιο στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό, πρόσθεση 5 οδηγών και 5 ελεκτρών καθαριότητος, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες και των τριών Δήμων με οκτάμινη σύμβαση, των τριών πρώην Δήμων,
για την σε προσωπικό καθαριότητας. Μέσω ασέπτωση. Έχει το... Μέσω ασέπτωση. Είναι οι οργανωτές, η προσφύγηση είναι μέσω ΑΣΕΠ και η πρόσκληση γίνεται με διαδικασίες εδώ, αλλά η προσφύγηση πάει μέσω ΑΣΕΠ. Εγώ μπορεί να το πω. Πέντε συμφέντε για όλη την άνθρωση. Εγώ θα το πω. Είναι 10 έκτακτοι. Εκτός αυτού θα υπάρξει έκτακτη καθαριότητα με άλλες διαδικασίες. Προβλέπουμε στον προορισμό, θα το δείτε στο επόμενο θέμα. Παρακολουθώντας λέμε ότι την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε μάλλον προϋπολογισμό και Δευτέρα θα έχει οικονομική επιτροπή για έγκριση προϋπολογισμού και την Τετάρτη Συμβούλιο. Προβλέπουμε και κάποια ποσά για διαδικασίες ανάθεσης, όπως το γνωρίζετε, απευθείας ανάθεσης σε κάποιους ανθρώπους που περισυλλογήσαν την τιμή των κλπ. Λοιπόν, το κάτω δεν κάνω να παραδείγουμε. Πού είναι η Μαρκέτη, και αυτό ήταν ένα μπάσο, δεν θα αναλύσει την άνθρωπο, ποτέ. Ποιος πάντων, τα πέντε... Πέρα, Μαρκέτη, δεν θα αναλύσει την άνθρωπο, ποτέ. Λοιπόν, το θέμα είναι η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού αφορά αυτά τα 5-5 άτομα με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Εγώ αυτή την εισηγήση κάνω. Έχει προβλεφθεί το κονδύλιο, έχουν επεξεργαστεί ακόμα και τις κρατήσεις οι κοπέλες για το οκτάμινο εντός του 2011. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε κάτι. Αυτά τα 5 άτομα είπαμε καθαρισμό, ότι 5 άτομα δεν κατάλαβα, έτσι δεν πάμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε τουλάχιστον να ξέρουμε πώς θα καταδείξει αυτό. Ας πούμε, ένας στον άλλο, δύο στο πόρτι, τρεις από εδώ, έξω από εκεί. Αλλά δεν κατάλαβα. Σύμφωνα με τις ανάγκες, διαμαρτύρει η αντιδήμαρχη εκτελεστική επιτροπή που εκτελεί και θα κατανοούμε ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε θα πάμε για το τάδε χωριό. Καταρχήν μπορεί να είναι το τάδε χωριό. Μπορεί να είναι πόλη από το Γάβριο, άσχετα που θα δουλέψει. Μπορεί να δουλεύει πόλη και οπουδήποτε. Το καταλάβετε αυτό δεν υπάρχει πια. Πού θα έχει, πού θα κατανοηθούν είναι κάτι που αφορά την επιτροπή. Δεν αφορά τον προϋπολογισμό και τον πρόσθετο των 10 ετών. Δεν θα λέει πάνω στο πόσο την προκήρυξη για το κάθε χωριό. Δεν λέγεται. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, είναι μια επόμενη φάση της καταδομής και των αναγκών. Για παράδειγμα, η χώρα έχει τώρα με χωρίς το πολέμι και χωρίς τον ξέρω εγώ τον ίδιο. Δεν έχει να μαζέψει. Έμεινε χωρίς δύο κολάτσες. Δύο κολέμπεις αναρωτική και τέρμα. Δεν θα το ξανάρθουν το άνθρωπο αυτό. Δηλαδή όταν έρθει η κύρωση του προϋπολογισμού την επόμενη εβδομάδα, θα αναφέρονται και καθαριότητες έκτακτες από την κατάλαβα για το διάστημα. Ό,τι κονδύλια από όλους, καθαριότητες αλλά μέσα. Επειδή ο Χωζέ και εδώ και ο Πέτρος, όπως προηγούμενα ένα χρόνο, με αυτόν τον τρόπο λειτουργία της καθαριότητας, είχαν προβλήματα στις καθαριότητες. Ειδικά στα χωριά, κάνα δεν ξέρω εμείς, δεν ξέρω που λέω στο πιτωπό, δεν κάνει και πολλά. Ελέγχοντας και την Οδύνο, ελέγχοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους πρώην Δήμους και ελέγχοντας καλά τις συμβάσεις των ανθρώπων, ποιες λύνουν άμεσα, ποιες ήδη είναι λυγμένες και πώς θα λειτουργήσει το σύστημα της καθαριότητας όσον αφορά τους εργάτες καθαρισμού και τους οδηγούς
που υπάρχουν και μόνιμοι οδηγοί, αλλού έχουν λήξει συμβάσεις και αλλού δεν υπάρχουν καν, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, θα απονεμηθούν οι θέσεις μέσω ΑΣΕΠ με την προκήρυξη που θα κάνουμε το ίδιο. Έτσι πάει. Οι καθαρισμοί εποχιακοί μπαίνουν στον προϋπολογισμό σε συμφωνία με τα τοπικά συμβούλια που ήδη έχουν σαν γεωτικό πρόγραμμα και θα προβούμε στη διαδικασία από μετά το Πάσχα περίπου στα χωριά τα ορεινά για να είναι οι καθαρισμοί το καλοκαίρι για τα χωριά με ένα κουτάκι και μέσα στις πόλεις ήδη οι καθαρισμοί λειτουργούν και δουλεύονται συνέχεια καθημερινά. Τα χωριά θα πάρουν λοιπόν το Πάσχα και μετά το Πάσχα να καθαρίσουμε σύμφωνα με τα τοπικά συμβούλια τις απαιτήσεις που έχουν. Δεν είναι συμφωνικό. Εσύ στο σπίτι σου καταλήγεις σήμερα και καταλήγεις μετά από δύο μήνες πέντε. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε. Τα μεγάλα χωριά πρέπει να έχουν μόνιμο άτομο. Τα μεγάλα χωριά. Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο. Εδώ να φέρεις σε ένα πρόβλημα. Οι στενιές είχαν παλιά. Είχαν άτομο μόνιμο. Ήταν πρώην κοινότητα μία και μπορούσε να είχε ίσως ένα άτομο. Τώρα. Όχι, με το Δήμο, με Δήμο. Οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι σήμερα από τον Δήμο, στους πόλεις, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ασχοληθούν με όλα τα χωριά και όλους τους Δήμους. Δεν ζητάμε. Εμείς ζητάμε να πληρωθεί ένα άτομο, να είναι σε κάποιος που να δουλεύει. Καθημερινά. Κοινότητα σε ενώ. Και όλο αυτό, όλοι οι γραμμοί της Παλιόπολης αποκτούν ίντερνετ με ταχύτητες όπως έχουμε και εδώ, δηλαδή με την οπτική ίνα. Αυτό θα είναι το πρώτο σκέλος προς το ΜΟΤΕ που θα ζητούμε και το δεύτερο, θα ζητούμε την ασύρματη σύνδεση με WiMAX, την ένταξη δηλαδή σε αυτό το σχεδιασμό των περιοχών Βουρκωτή, Κοχύλου, Βουνή. Το Βουνή δεν έχει ούτε προς ΜΟΤΕ, δεν πιάνει ούτε προς ΜΟΤΕ. Ρέματα, Άνια, Τιένη, Ψωδιάριζα, Μυρμικές, Μακροτάνταλο γενικά όλη η περιοχή, Αμόλογος, Βαΐδη, Βιτάνη. Ό,τι δεν ακούσατε ή έχει δίκτυο ή καλύπτεται. Αυτές τις περιοχές θα ζητήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή υπάρχει πρόγραμμα τότε να ενταχθούν στην κάλυψη, να ασύρματη σύνδεση ίντερνετ, πρώτα ουσιαστικά για ένα δίκτυο τύπου κεραιών κοσμοτέ, το οποίο καλύπτει με ασύρματη σύνδεση ίντερνετ, πολύ καλύτερα να πάρει τη διεύθυνσή του και να έχει τη σύνδεσή του κανονικά. Αυτό το αίτημα θα γίνει βέβαια και με τις ανάλογες επεξηγήσεις και με δύσκολες γεωγραφικές περιοχές, ότι δεν μπορούν να έχουν άλλη συμμετοχή, ότι πολλές φορές δεν έχουν ποτέ, ό,τι, και όλα αυτά ζητούν από ποτέ ενεργοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα εκτελείται και το άλλο πρόγραμμα, όποιο από τα δύο ολοκληρωθεί για να έχουν κάνει τόσο και αυτές τις περιοχές πραγματικά δεν έχουν δυνατότητα καμιάς παρέμβασης, καμιάς πρόσβασης στο ίντερνετ. Κάποιος θέλει να πει, να μιλήσει κάποιος, δεν μπορούμε. Συμφωνεί το Συμβούλιο, ομόφωνα και το δούμε προς το τελευταίο θέμα, ελλείψη καταστατικού διαδημοτικού δικτύου υγείας. Να σας πω ότι ο Δήμος Κορφίου, έτσι και εδώ και τρία χρόνια, στο δίκτυο υγιών πόλεων. Αυτό το δίκτυο είναι ένα δίκτυο που είχε ιδρύσει ο συμπαθητός μας, ο καθηγητής του Γιάννης Τούντας, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος του ΕΟΚ. Σε αυτό λοιπόν το δίκτυο το οποίο γίνεται ένα διαδημοτικό δίκτυο υγείας, συμμετέχουν 125 καλλιτεχνικοί δήμοι. Το δίκτυο αυτό έχει ένα καταστατικό, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και Προαγωγή Υγεία. Γιατί ήταν δύο δίκτυα. Ένα για την προαγωγή υγεία και ένα για τις υγιείς πόλεις, όπως ουσιαστικά αυτά ενώνονται. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι 125 δίκτυα, αλλά δεν είναι σχεδόν 153 δήμοι. Οι στόχοι του προγράμματος είναι στα γρήγορα, θα σας πω. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ταχύτων των Δήμων Μελών, καθώς και ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων πολιτικής αρχικής
για την έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την παραγωγή υγείας τοπικών πληθυσμών. Επίσης, σκοπός είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Ελλήνων με στόχο την βελτίωση του φυσικού και της θηκού κοινωνικού περιβάλλοντος και του επίπεδου δημιουργίας του ανθρώπου ζωής στα όρια των Δήμων. Η εταιρεία λειτουργεί ως φόρος ανταλλαγής εμπειριών και ίδιων συνέτων για την παραγωγή και παραγωγή σε τοπικό επίπεδο των ανθρώπων της καθημερινής οργάνωσης υγείας, υγεία και αγώνας με την Ατζέντα 21 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και επιστημονική ιδιωτική υποστήριξη, ανάπτυξη πολιτικής υγείας, προλήψη της κοινής δράσης των Δήμων, ενθάρρυνση και υποστήριξη ανάπτυξης γραφείων υγειών και πόλεων, υποστήριξη και προώθηση δυνατήτων των τοπικών αντιπολίτευσεων και δημιουργία νέων θεσμών στην πόλη, τμήμα κοινωνικής φροντίδας, παροχή τεχνητών και συμπληκτικών υπηρεσιών σε Δήμους με την ανάπτυξη επαυξήνωσης και δράσης, προώθηση της πληροφόρησης και δημιουργίας εκπαίδευσης των πολιτών, ενδυνάμωση κοινωνικής φροντίδας αποδοτικής και κοινωνικής περιβάλλον, δημιουργία βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών εμπεριεχομένων σε θέματα πολιτικής υγείας, αξιοποίηση εθνικών ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, η προώθηση της εργασίας των πολίτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγείας Πόλης, εκπροσώπηση της εταιρείας ενισχυτικού διευθυντής οργανισμού, παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, επιδίωξη συνεργασίας, αναβάθμιση των τοπικών υγείας και κοινωνικής μέρημνας από την αντιμετωπική αποδείξη, παροχή τεχνολογία για τη λειτουργία νέων τοπικών υγείας και κοινωνικής διεθνής του που δεν λειτουργούν παρόν τις δομές, προσπάθεια δημιουργήσεων νέων πλαισίων λειτουργίας των τοπικών υγείας, μεταβλητή γνώσεων, ενημέρωση, διοργάνωση επιδείων και μερίμνων όπως έγινε και εδώ, στην Άδρο, υποβολή προτάσεων, εκπροσώπηση των δομήνων σε όλες τις δημόσιες αρχές, πρόθεση συνεργασίας και ανάλυση λογοδοτηρίας και κοινωνικής οργάνωσης. Η συμμετοχή μας επιδίων με ένα πληθυσμό πάνω από 10.000, από 10.001 έως 20.000 είναι 700 ευρώ στα τέλος. Αυτή τη φύση ασυγκρονίζει. Έχουμε συμμετάσχει σε προηγούμενα ως πρόεδρο του προφίλου σε διάφορα σεμινάρια και εκδηλώσεις που έγιναν στο Λαϊκό Νοσοκομείο με τους καθηγητές του κ. Κούτα. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια καλή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης προς το Δήμο, ούτως ώστε να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες σε σχέση κυρίως με την πρόληψη. Θεωρώ ότι τα 700 ευρώ το χρόνο δεν είναι ότι το δαπάνι μπορεί κάποιος να καλύψει ένα συμπέρασμα στο Δήμο. Κυρίε και κύριοι, μια τοποθέτηση. Επειδή συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την Δημοτικό Δίκτυο Υγείας από το 2006, που επικεφαλίστηκε ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Πατώνης ήταν, ακριβώς. Είμαστε τότε 78 Δήμοι. Ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος. Είχαμε κάθε χρόνο αναπτύσσαμε διάφορες δράσεις, σεμινάρια κτλ. Είχαμε εξασφαλίσει και 3-4 θέσεις που απασχολούσαμε. Δηλαδή, διάφορες δράσεις που είχαν οφθαλμία, την Δημοτική Τράπεζα Αίματος, και όλες αυτές τις δράσεις ήταν κάτω από αυτή την αιγίδα. Και μάλιστα είχαμε μια συνεργασία με την Vodafone πειραματικά για να μπαίνουμε στο πλαίσιο τη ιατρικής για την πρόληψη που προσβάλλει μια παιδιά ψυχής και προσφορά υπηρεσιών. Σας το λέω ότι μέχρι πέρυσι δηλαδή μετρήκαμε ενεργά το 2006. Και κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό των δράσεων, κάθε δήμος είμαστε τότε 78 δήμοι. Και επικεφαλής νομίζω παραμένει ακόμα δήμος Σαμαρούς ο Πατούς, δηλαδή. Σε αυτό το φορέα είμαστε 5 χρόνια. Άρα δεν υπάρχει αντίληψη. Άρα δεν υπάρχει αντίληψη από αυτό που θα ρωτήσω. Για να ρωτήσουμε πρώτα, για τα σχολεία, να τους ρωτήσουμε. Κατά πάντα για τα σχολεία, θα έχει πιο πολύ κυβέρνηση. Είμαστε ο Σύλλογος Γονέων και Συνεχών του Δημοτικού Σχολείου της χώρας. Και δεν πειράζει, θα διαβάσουμε την εισήγησή μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί τους αγγλικούς. Με το θέμα αυτό είναι το κτηριακό πρόβλημα του Δημοτικού Σχολείου της χώρας. Με το θέμα είναι το πολύ έβγαλε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κάνοντά το σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο. Εμείς, μόλις αναλάβαμε καρτεκότητα, ζητήσαμε συνάντηση με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της 22 Δεκάτου και δεν πήραμε καμία απάντηση. Στη συνέχεια, αφήσαμε ένα εύλογο διάστημα προσαρμογή τη νέα δημοτική αρχή και κάναμε πίσω μπροστά στο τεράστιο κοινό των σχολείων. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο στι 2 Τρίτου για τα μεσαίωτα, η οποία ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβάσει με την Εγγραφή Κατασκευαστική, δεν ξέρουμε πώ θα
περιοχούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ένταξης του όλου του έργου του ΕΠΑ, που είναι κρίμα να βρεθούν και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με δεδομένες κομμουνικές εκκλήσεις. Σήμερα υπάρχουν τρεις αποκατασκευασμένες αίθουσες, κοντέινερ, προκάτ, οι οποίες τοποθετήθηκαν προσωρινά το επαρχείο για να καλύψουν τις τότες ανάγκες και παραμένουν μέχρι σήμερα. Οι αίθουσες αυτές, σύμφωνα με μελέτη που εσωτερικού πολιτισμού Θεσσαλονίκης, είναι άκρως αυτοκινητές για τα παιδιά μας, λόγω της υψηλής έκθεσης φορμαλδεΐδης και του ελληνικού αερισμού τους. Οι συνθήκες θέρμανσης των χειμώνα και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται το καλοκαίρι κάνουν την παραμονή μέσα σε αυτές εξαιρετικά δύσκολη. Το παλιό κτίριο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα όπως υγρασία, κακή στεγανοποίηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να πλημμυρίζει και άλλα. Επίσης, το παλιό κτίριο δεν τηρεί κανέναν αντισεισμικό κανονισμό αφού έχει κτιστεί το 1988 και το ΛΕΝΑ ήταν ένα υπόστιγο που σε μία λίγα έργο σχολείο στηρίζεται σε όπλο σκηνόδερμα και το παλιό μαντρότυπο. Συγχρόνως με την αύξηση του αριθμού των μαθητών και σε συνδυασμό με τις κυριακές ανάγκες που απαιτεί ο θεσμός του νέου σχολείου, καθίσταται επιδεδειγμένη η αύξηση του αριθμού των μαθητών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ανάθεση στην εγγραφή κατασκευαστική της μελέτης και υλοποίησης της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου χώρας την 1η Ιανουαρίου του 2010 από την Ομαρχία. Ο αριθμός ΦΕΚ είναι τέτοιος 2 αριθμός 1505 και συγχρόνως τρέχει μια πρόσκληση προς τους ΟΝΤΑΡ για υποβολή προτάσεων πράξεων κατηγορίας αναβάθμιση κτηριακής υποδομής εκπαίδευσης για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κρίσης και έξω Αιγαίου 2017-2013 με ημερομηνία λήξης την 29/2011 που όμως διενεργείται μέχρι την εξάρτηση της δημόσιας δαπάνης που είναι διαθέσιμη. Δηλαδή, αν εξαρτηθεί το ποσό, χάνεται. Μαζί με το κοινό μας υπάρχουν άλλα τρία σχολεία στις κλάσες, σε κύκλο, πάρα πολύ σύγχρονο, ενταγμένα με τον ίδιο τρόπο, που προχωρούν ταχύτατα γιατί τα προωθούν οι τύποι στους οποίους ανήκουν και υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ αυτών και της εγγραφής. Για το Δήμο Άγγλου, υπάρχουν παράδειγμα ότι κανείς δεν ασχολείται με το σχολείο και οι απαντήσεις που παίρνουν από την τεχνική υπηρεσία είναι από ασαφείς έως αρνητικές. Παρακαλούμε να ενημερώσετε μας για τις ενέργειές σας σχετικά με το θέμα του σχολείου, πώς πρόκειται να ξεπεραστούν τα υλικά προβλήματα του σχολείου μας για να προχωρήσει η κατασκευή και πότε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεργασία της με την εκκρατεία κατασκευαστική και γιατί δεν έχει πάρει ποτέ απάντηση ο τεχνικός που θα έρθει με το ειδικό βιοτρύπανο και τη βιολογική μελέτη. Σας ευχαριστούμε σαφές ότι δεν θα επιθυμούσαμε να χαθούν παραπάνω ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΣΕ. Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν για άλλη μια χρονιά να κάνουν μάθημα μέσα στα παράθυρα κοντέινερ, χωρίς να έχουν ξεκινήσει τα έργα επέκτασης για να μάθουν στο σχολείο. Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για να σας βοηθήσουμε με βάση την εκτενή έρευνα που έχουμε κάνει, σχετικά με το ιστορικό του κτηριακού προβλήματος και να σας προτείνουμε και τρόπο αποδοχής του προβλήματος όσον αφορά το συστηματικό δόμηση. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Καταρχάς, τι είναι αύριο εδώ, είσαστε όφελοι και εμείς καθόμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα σου πω το εξής. Πρώτα στο κείμενο φαίνεται έχω διαγνώσει μια προσπάθεια υποβολής μορφής εναντίον του Δήμου ότι έχει ολιγορήσει το συγκεκριμένο. Τι μας έχει κοιτάξτε να δείτε γιατί το λέμε αυτό. Γιατί με όσους έχουν μιλήσει. Εντάξει. Πρέπει να ξέρετε ότι στα τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, με τα δικού σου εδώ πέρα, μιλάτε με εκπαιδευτή. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής ότι είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία βρήκαμε ως προβλήματα κυρίαρχα στο σύστημα της εκπαίδευσης μαζί με το έργο που αφορά το σχολείο στο Γάμπρο που είναι όλοι οι συγκεκριμένοι. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να ξέρει ότι οι μελέτες του δεν είναι καθόλου όρημα. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Όχι όρημα. Είπατε στο κείμενό σας ενός όρημου έργου. Συγγνώμη. Δεν είναι όταν λέμε όρημο ένα έργο, εννοείται όρημο όσον αφορά την ανάγκη του μελέτη. Όρημο όσον αφορά τις μελέτες του, έτσι. Δεν είναι. Όριμο έργο σημαίνει να έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για απαλλαγή που στην περίπτωση μας
θέλει απαλλαγή από περιβαλλοντικού όρου γιατί είναι εντός σχεδίου πόλης. Θέλει εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και μελέτες επαγωγής και τέτοιες μοκράτες. Σε αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο έργο, ακριβώς επειδή δεν είχε όριμες μελέτες, η νομαρχία αποφάσισε να τα αναθέσει ως πρόταση στην Εγνατία. Γιατί η Εγνατία, με βάση τη σύμβαση που έχει, θα αναλάβει και την ορίμανση και την δημοκρατία. Αυτό είναι μια διαδικασία την οποία έχει επιλέξει η νομαρχία την περασμένη περίοδο. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, είναι άλλη διαδικασία. Η διαδικασία για το ΕΣΠΑ είναι η διαδικασία με την οποία εμείς, σαν Δήμος, έχουμε μια όρημη μελέτη και πάμε και την καταθέτουμε. Είναι άλλη διαδικασία. Είναι κλειδωμένα χρήματα για την Εγνατία και το συγκεκριμένο έργο που το λιμάνι του Καβρίου. Λέω λοιπόν ότι όταν λέμε όρημο έργο, το έργο αυτό δυστυχώς δεν ήταν πολύ ελεκτικό. Το δεύτερο ζήτημα. Στην προσπάθειά μας να δούμε τι γίνεται με βάση τι έχουμε στα χέρια μας, έχουμε μία πρόταση η οποία μου έστειλαν το σχολείο, η οποία αφορά το κτηριακό της κτηριακής ανάγκης και την επέκταση των εκπροσώπων. Και το δεύτερο είναι μια παλιότερη μελέτη που έχει κάνει ο κύριος, αυτή την πρόταση έχει κάνει ο κύριος Πανταζής και τη δεύτερη πρόταση, ο αρχιτεκτονικού αρχιτεκτονικού Πανταζή, και η δεύτερη πρόταση έχει κάνει ο κύριος Γονέος, μια παλιότερη πρόταση. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, με βάση τη συζήτηση που είχα εγώ με τον πρόεδρο της Εγνατίας, μου είπε προετέστε μας τις προτάσεις σας σε σχέση με το κτηριακό, τις κτηριακές ανάγκες. Με βάση λοιπόν την πρόταση του κ. Πανταζή, μπορέσαμε να μιλάμε γιατί μπορούμε να φτιάξουμε στο σχολείο αυτό. Αυτή η διαδικασία, να ξέρετε, κολλάει όπως είπατε σωστά στο συντελεστή δόμηση. Γιατί ακριβώς έχει εξαρτηθεί ο συντελεστής δόμησης. Κάποια στιγμή προσπαθήσαμε μέσα στο περίπου να κάνουμε κατάπτυση του κοπέδου και προσπαθώντας να πετύχουμε, είχαμε το δικαίωμα αυτά. Μεγαλύτερο συντελεστή, γιατί αν είχαμε το συντελεστή, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Δεν μπορούσαμε να εκτεθούμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να πάρουμε να οριμάσουμε το έργο. Να ξέρετε και το συγκεκριμένο έργο πάμε ακόμα και πριν που ήρθαν και δωρεές. Δηλαδή να μην χρειαζόταν καν ένταξη σε κοινωνικά πράγματα. Με βάση τις συζητήσεις που είχαμε. Άρα λοιπόν είμαστε στη διαδικασία με την οποία η Εγνατία θα αναλάβει την ορίμανση του έργου και μάλιστα έχει πει στην περασμένη εβδομάδα, θα έστειλε ένα γεωτρύπανο και να μπορέσει να κάνει γεωτεχνικά. Σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα μπαίνει το εξή πρόβλημα ότι μέσα στην Αγγλία υπάρχουν κάποιες αίθουσες που ήταν το παλιό κόστοπο. Που υπήρξαν να δραματίσει σε παλιότερη περίοδο και έτσι. Εκεί πέρα δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμή κανένας μηχανικός, ο οποίος θα υπογράψει και στατική επάρκεια. Κάνε. Γιατί η ένταξη του έργου στην περασμένη περίοδο για να ενταχθεί στο ΠΕΠ, το προηγούμενο περιβαλλοντικό πρωτόκολλο, προέρχεται ότι έπρεπε να έχουν μια στατική επάρκεια να ξεκινήσουν και κάτω. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το έχουμε. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για την εδάφιση του κείμενου του αφαιρέτου και συμπλήρωση αιθουσών από εκεί που είναι αυτές πολύ σωστά, όπως είπατε, οι απαράδεκτες αίθουσες οι προκάτω. Γιατί κατηγορούμε είναι εξαιρετικά απαράδεκτες. Το χειμώνα θέλει, χειμώνα και αργία θέλει μέσα από λύσκο. Άρα, σε αυτή τη φάση, δεν μπαίνει ζήτημα να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και την τέτοια ώρα να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιταχύνουμε και να βοηθήσουμε με το δυνατόν την Εγγραφία για να μπορέσει να πάρει και το συντελεστή. Γιατί όταν μίλησα εγώ με τον κύριο Πέλιου, μου είπε ότι αυτοί θα βάλουν τη διαδικασία για να πάρει και τα ξένα συντελεστή όμως. Να ξέρετε το εξής ότι το έργο αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί με την Εγνατία να το ετοιμάσουμε με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Πάντα έχοντας το μυαλό σας το εξής ότι κατά τη διαδικασία διέλευσης του έργου θα πρέπει να βρούμε χώρο για τη μετακίνηση των παιδιών σε άλλο χώρο. Και δεν είναι εύκολο έτσι. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται να γίνεται ένα έργο και μέσα να βρούμε παιδιά να κάνουμε μόνο. Και επίσης δεν αναφέρεται στο παλιό. Το έργο αυτό δεν αναφέρεται στο παλιό έργο. Επίσης είναι λοιπόν να κάνουμε παρεμβάσεις συγκληρωματικές
για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή στο παλιό κομμάτι, αναφερόμαστε στο αυθαίρετο και στο κατώτατο. Αυτά είναι ο σκοπός μου, θέλω να ρωτήσω. Θα σα ρωτήσω όχι, γιατί μόνο αυτά ξέρουμε το κάνει αυτό καιρό έρευνα όσο μπορούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά όμως που λαμβάνουμε από την Εγνατία ή από την Αιγαίο, στην οποία έχει ανατεθεί η μελέτη, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό που μας λέτε. Μας λένε ότι παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο στο Δήμο και ζητάνε χαρτιά, τοπογραφικά, μελέτες, παλιές, οτιδήποτε, και δεν παίρνουν καμία απάντηση. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, είμαστε στη διάθεσή σας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ό,τι θέλετε. Γιατί καθυστερεί αυτό το έργο. Η μελέτη που αναφέρεται του κύριου Πανταζή, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει στο σχολείο. Να γίνει καινούργια πράγματα από την αρχή, καινούργιο τοπογραφικό, καινούργια τα πάντα. Αλλά γιατί πονάει, γιατί δεν προχωράει το σχολείο επιτέλους, ας πούμε. Όλα αυτά τα ξέρετε. Και να πω και το όνομα έργο. Το όνομα έργο το είπα ότι θα φτάσει 20 Σεπτεμβρίου και ούτε η Εγνατία θα μπορέσει να το διεκδικήσει αν θα βγουν τα χρήματα ή η ημερομηνία. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον πάρα πολύ για να τεχθεί έργο σε κατασκευή βασική. Έχουν βρεθεί τα χρήματα και μην προχωράει το έργο. Δηλαδή αυτό όποιος να τα ακούσει, θα τελειάζει ας πούμε, μόνο εδώ έχει αυτό το πράγμα. Τα δύο δεύτερα σχολεία τρελά. Έχουμε κάνει απίστευτες επαφές που δεν τις φαντάζεστε. Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό, αλλά εδώ θα γίνει τώρα. Για παράδειγμα, για να καταλάβετε, έχουμε πάει στο Τριστοφυλάκιο και το μόνο που μπορέσαμε να δώσουμε σχετικά με το σχολείο ήταν μία μεταγραφή του 53 στο σχολικό ταμείο Άνδρου ως διδακτήριο αρένα. Το σχολείο δεν είναι εκεί το πράγμα. Το σχολείο δεν είναι το Δήμο. Πρέπει να μεταγραφεί, το ξέρετε αυτό. Αλλά και στην Εγνατία. Και η Εγνατία. Από τι να τα πάρει τα χρήματα, δεν θα τα πάρει από καπάνω για να γίνει αυτό το έργο. Με το δεν μιλάμε για κάτι για κάποιο άλλο. Όσο όλοι τον μιλεί. Όσο αφορά το ιδιοκτησιακό, θέλω να γνωρίζετε ότι το αρχαίο δεν ανήκει στο Δήμο. Ποτέ μέχρι που έγινε ο καπονιστικό Δήμο, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Μετά την δίδυση των καπολιστριακών δήμων παραχωρήθηκαν οι ιδιοκτησίες στους δήμους, με χρήση από τα υπουργεία βεβαίως, μέχρι που να κλείσουν και με μια πενταετία μετά τα έλαγαν στους δήμους χωριστικά. Το σχολείο ανήκει σε εμάς και στην απογραφή, αφήστε με λίγο να τελειώσω σας παρακαλώ, και στην απογραφή που ευκαιρούμε η καταγραφή ήδη σαν έργο και θα το δείτε όποιος ενδιαφέρει στην απογραφή. Θα γραφεί, όμως. Όποιος ενδιαφέρεται θα το δει. Σας ξαναλέω, το 53 το είδατε. Πήγε στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο με ένα νόμο, ό,τι του άνοιγε, το παραχώρησε στους Δήμους το 1998, με τους καπολιστριακούς Δήμους. Και όταν γίνεται με νόμο η παραχώρηση, δεν γίνεται μεταγραφή. Τότε δόθηκε η ιδιοκτησία όλων των σχολείων σε όλα τα χωριά στους αντίστοιχους ΟΤΑ. Δεν χρειάζεται μεταγραφή. Γι' αυτό ήταν ένας νόμος του κράτους που λέει αυτά ανήκουν στους Δήμους. Εσείς ψάξτε το Υπουργικό Φυλακείο, εγώ σας βεβαιώνω γι' αυτό, μεθαύριο στην απογραφή του Δήμου θα δείτε πού ανήκει τώρα το κτίριο. Όσο αφορά για την άδεια, επειδή έβαλε ο Δήμαρχος ένα ζήτημα, έχει επιχειρήσει το επαρχείο και επειδή είναι απόνο του Ματαμπές, οφείλω να το πω, έχει επιχειρήσει πολλές φορές να κάνει αυτή την ιστορία με την άδεια. Έχουν φτάσει μέχρι το Σκόπ Αιγαίου, δεν δίνεται, σταμάτησε γιατί πάντα κόλλαγε στο ότι υπάρχει ένα παράνομο κτίριο μέσα. Κανείς δεν μπορούσε να μην το δει, κανείς μηχανικός δεν υπέρα το ότι δεν υπάρχει και κανείς δεν μπορούσε να μην το δει. Λύση που να μην γκρεμίζεται αυτό χωρίς να νομοποιηθεί, γιατί δεν υπάρχει καμία διαδικασία να νομοποιηθεί, δεν υπάρχει. Η Εγνατία πώς αναλαμβάνει τα έργα. Η Εγνατία αναλαμβάνει το έργο με πλήρη ευθύνη χωρίς καμία ανάμειξη του κυρίου του έργου, του ΟΤΑ δηλαδή, εν προκειμένου του Δήμου Άνδρου, έχει την ευθύνη της ορίμασης όλων των
φάσεων των μελετών, της ένταξής τους, της χρηματοδότησης και της εκτέλεσης. Όλη αυτή η δουλειά για να τεθεί με απόφαση της περιφέρειας, της νομαρχίας και της περιφέρειας στην Εγνατία, το κάνει, ο ρόλος του Δήμου μπορεί να είναι και ο βοηθητικός και ο δικός σας, δηλαδή να τους βοηθούμε, να απεπλέξουμε, να διευκολύνουμε, να δομολογούμε διάφορα ζητήματα που πιθανώς αυτοί επειδή είναι μακριά από εδώ να κολλάνε. Για παράδειγμα το γεωτρύπανο, υπήρχε ζήτημα πρόσβασης στον χώρο. Δεν κολλάει το γεωτρύπανο να το διακοπεί. Και επεξεργαζόμαστε τι λύση να δώσουμε. Υπήρξε λύση από... Δεν κολλάζεται το γεωτρύπανο. Για να τελειώσω εγώ, λίγο σε αυτό που λέω. Λέω απλά ότι τέθηκε το ζήτημα και υπήρξε ακόμα και η σκέψη να γκρεμίσουμε το κομμάτι που είναι μπροστά από τη σκάλα και να γίνει ράμπα από εκεί. Δεν είναι εύκολα. Και επεξεργαζόμαστε μήπως βρίσκανε μικρό γεωτρύπανο να κάνει τη ρώτηση χωρίς να υπάρχει δυσκολία να ανέβει. Έτσι δεν μπορέσαμε να βάλουμε και τις βαρέου τύπου αίθουσες. Το παλιό συμβούλιο θυμάται, το διαμαρτής ήταν συμβούλιο, δεν ανέβαιναν, δεν μπορούσαν να ανέβουν. Και πήγαν αυτά τα εκτρώματα γιατί δεν υπήρχε καμία λύση. Δηλαδή δεν έχουμε σταθεί ποτέ. Από εσάς νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσετε στην απεμπλοκή και του είδους ζητημάτων. Λοιπόν, αυτά για να γιατί δεν είναι στο περίπου, είναι ένα ζήτημα που οι άνθρωποι το βάζουν τώρα τι να κάνουν. Γιατί δεν στέλνει ψάρια από φυσικά η Εγνατία ή η Αιγαίων. Γιατί δεν στέλνετε. Για ένα πες. Το τοπογραφικό, οι σφαλές μελέτες. Το τοπογραφικό και πλήρη μελέτη έχει στείλει δύο φορές στο σχολείο. Γιατί δεν το στέλνετε, κανείς δεν έχει. Αν μιλάμε για τη μηχανικό, αν μιλάμε για μηχανικό, μηχανικό της Εγνατίας, η οποία επικοινώνησε προσωπικά μαζί μου. Μου ανέφερε αυτό το θέμα που μου λέτε για το θέμα του σχολείου, την άδεια και τα λοιπά, τα παραμαρτύρια. Της έδωσα το τηλέφωνο του δημοτικού σχολείου, το κινητό της διευθύντριας, την παρακάλεσα προσωπικά να έρθει άμεσα σε επαφή, τα τηλέφωνα του Δήμου, άμεσα σε επαφή για να προχωρήσει αυτό το έργο, γιατί πραγματικά επίγεται, το καταλαβαίνετε και στις αγώνες, αλλά και εμείς ήμουν 9 και γέρασα σε αυτό το σχολείο κάπου. Λοιπόν, από τότε τι είναι θέμα αυτή η ακόμη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την παρακάλεσε, την έφτιαξε επαφή και με την περιφέρεια, γιατί οτιδήποτε είχε αναλάβει το έργο, την μελέτη ένα μηχανικό τη αμαχία. Τη είπα να δει το μηχανικό, να τη σε επαφή, να με ενημερώσει πίσω από προσωπικό ενδιαφέρον και σαν προσωπημένη. Υποσχέθηκε ότι θα επικοινωνήσει μαζί μου, δεν ξαναεπικοινώνησε. Όταν τη ρώτησα κάποια πράγματα, δεν μπορεί να καινούργια, δεν είχε ενημερωθεί ακόμα καλά, την παρέφερσα στην περιφέρεια να βρει το μηχανικό, τι μελέτησε την κίνη, τι προσπάθησε την κίνη, αλλά την είδα και εκείνη λίγο χαμένη έξω από τα νερά. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα ζητάνε από το Δήμο. Έχω μιλήσει με το Δήμο από πίσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ίδια η κοπέλα, η οποία επικοινώνησε μαζί μου και μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομά της, δεν ξαναεπικοινώνησε μαζί μου. Ενημέρωσε την διευθύντρια του Δημοτικού, μου είπε ότι δεν μπορεί να διαφώνησε στο σχολείο της εκείνη προσωπικά, ενώ θα έπρεπε να διευθυνθεί εκεί. Εκεί παίρνει τηλέφωνο τη Δήμαρχη. Για τα άλλα έργα. Από εκεί και πέρα. Δεν ήρθε σε επαφή να ζητήσει εκείνη κάποια στοιχεία που ήθελε από το Δημοτικό Σχολείο, ούτε μαζί με την κοινότητα. Πολλοί θα θέλουν να προχωρήσει αυτό το θέμα. Όχι. Και αυτή είναι η προσπάθεια. Απλά σας λέω, η μαρτυρία υπήρχε με την αρχή, είχα καμία επαφή μαζί της ξανά. Επειδή τις μαρτυρίες είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι σύμβουλός μας σε θέματα ΕΣΠΑ. Ήταν τέλος πάντων, δεν είναι θέμα ακόμα επίσημη σύμβαση. Άρα έχουμε άμεση επαφή μαζί τους. Έτσι, δεν μπαίνει ζήτημα η κοινωνία μας ή να ζητήσω κάτι για να τους το στείλω μέσα. Γιατί εντυπωσιάζει αυτή την πληροφορία που μεταφέρεται σε εμάς. Άρα το θα πάω και εκεί όταν αφού ακριβώς ποιον θα ζητήσαμε και σε ποιον θα ζητήσαμε και πότε. Γιατί σας λέω ότι αυτό είναι, είμαστε πολύ, πολλά χρόνια σήμερα. Το δεύτερο ζήτημα στο πρώτο είναι σημαντικό αυτή η μονοδουλειά, είναι σημαντική αυτή η μονοδουλειά που έχουμε πάρει. Γιατί ακριβώς κάθε τι το οποίο είναι στο κέντρο διαφέροντος μιας ομάδας, ανθρώπων, πραγματικά πάει πιο γρήγορα. Αυτό είναι νομοτελειακό, νομοτέλεια. Άρα δηλαδή, εμείς επιθυμούμε το ενδιαφέρον σας,
ακόμα και την άμεση εμπλοκή σα στη διαδικασία, πρέπει να παίρνει τηλέφωνα και να πηγαίνει προ κάθε κατεύθυνση για να πετύχουμε την ταχύτερη δυνατή όρη μα θέλουμε. Όλοι μα θέλουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν. Θα το δείτε κιόλα και αυτό θα είναι πολύτιμο να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία τη εμπλοκή πώ οριμάζει ένα έργο και τι σημαίνει στο υπέρχονται να πάρουμε καινούριο στελεστή. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάτι κακό. Στη ζωή μου έχω πάρει ένα στελεστή μια φορά για το Πανεπιστήμιο στο Κόρτι και σα λέω παρόλε τι προσπάθειε για να πάρουμε στελεστή για το νοσοκομείο, για το κέντρο υγεία άνθρωπο, δεν το πήραν ποτέ. Και τότε απεντάχθηκε τώρα δυστυχώ. Δεν λέω ότι δεν θα καταφέρουμε. Σα είπα μια κουβέντα πριν, προσπαθήσαμε να κάνουμε κατάρτιση του κουβέντου και να γλιτώσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι η λύση. Κόψαξα πολύ, δηλαδή σα λέω, γιατί είναι ίσω το πιο θεμελιώδη πρόβλημα. Ούτε τα ιδιοτεχνικά είναι πρόβλημα, ούτε τα άλλα. Το πιο σοβαρό πρέπει να είναι ο Το κυριότερο από όλα είναι αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε μια συνεργασία σε τακτική βάση να βλέπουμε πώς πηγαίνει το πράγμα. Ποιος είναι υπεύθυνος από την μεριά του Δήμου και αυτό να ξέρουμε. Αυτά είναι η τεχνική υπηρεσία και συγκεκριμένα σαν να σας πω ότι δεν τα μιλάτε. Δεν υπάρχει κάποιος ο Δήμαρχος αρμόδιος. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος δεν έχει γνώμη, το πιο γρήγορο είναι η τεχνική υπηρεσία που θα έχει την άλλη πράγμα. Τα δικά μας τα τηλέφωνα σας τα έχουν φέρει. Εμείς το πόδι μας είμαστε εδώ, όποτε θέλετε. Και θα μας κάνω και διαίρεση. Για να μας γνωρίζετε την αλληλογραφία σας. Αν θέλετε, είναι η εργαλεία για την υπηρεσία και όλες τις υπηρεσίες. Και αυτό που θέλω να πω εγώ ότι αν φτάσουμε τελικά στην παρέγκληση της θελησή δόμηση, να είστε σίγουροι ότι θα το βάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σχολείο αυτό δεν θα το αφήσουμε. Με τίποτα. Θα βάλουμε για παρέγκληση της θελησή δόμηση. Μακάρι. Να σας πω μια ιστορία από την έκπορτη κάθε στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Ουσιαστικά είναι μια απλώς ανάθεση στην πρεβέτηση να στην εκκρατεία. Από εκεί πέρα δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία. Και επειδή αυτό το έργο, εάν και εγώ το ετοιμάσω, ο Άκη όπως άκουσα το πιο πέρα που δύσκολο να ετοιμάσει, θα τεθεί και θέμα και με την κατασκευή. Ουσιαστικά πρέπει να βιάσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κανείς αυτό το διάστημα και να μιλήσει για ένα καινούριο σχολείο κάπου. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία να ξεκινήσει ένα καινούργιο σχολείο κάπου παρά το κρέμισμα μισού σχολείου, την μετακατάσταση μαθητών σε κάποιο ξενοδοχείο για 2-3 χρόνια και μετά να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Φοβάμαι δηλαδή, δεν το ξέρω σε βάθο το θέμα, αλλά έτσι όπως το άκουσα, φοβάμαι ότι πάρα πολύ δύσκολο θα προχωρήσει η κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου. Μήπως λοιπόν πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει την κατασκευή ενός σχολείου την αρχή. Πολύ πιο γρήγορα θα τελειώσει ένα καινούριο σχολείο παρά η επισκευή ενός υφιστάμενου σχολείου στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κυβερνητική μελέτη δεν θα είναι επισκευή. Να απαντήσω. Παρόμοια κατάσταση έχει κρατεί στα σχολεία Σύχνου, Κύχνου και Πάρου. Και μόνο εκεί προχωράνε και εδώ δεν προχωράνε. Και να μην προχωρήσουν γιατί. Εγώ έβαλα ότι να φτιαχτεί το σχολείο αυτό στο χρόνο είναι πολλότερο να φτιάξει ένα κοινό. Δεν γίνεται καμία διαδικασία, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι έβαλε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το ότι δεν γίνεται καμία διαδικασία να φτάσει κάπου. Στείλτε το τοποθετώ το πολιτικό. Αυτό. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο για τα. Να σα κάνω μια παρέμβαση στην ενημέρωση. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με το πρόβλημα νοσοκομείων που έχουμε και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη περίοδο. Όπως είπαμε και στο τελευταίο συμβούλιο, όπως και από βάση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε αρκετά προβλήματα να λύσουμε σε σχέση με την διαρκή του νοσοκομείου. Και βεβαίως με την αποκατάσταση του Καβά και την ανάπτυξη των ελληνικών από τη θάλασσα. Ξέρετε και το έχω στα χέρια σας το έγγραφο του Πολυτεχνείου με το οποίο ορίζει μία προσέγγιση που θα κάνουμε την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των ελληνικών. Το έχω στα χέρια σας. Αυτό το έγγραφο έχει πάει στα χέρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας της ΚΑΠΑ
οποία μάλιστα χρειάζεται να απαντήσει στη Βουλή για αυτό το θέμα, ούτως ώστε να πάρουμε την έκκληση, φαίνεται ότι αναμένεται, φαίνεται σας λέω, ότι θα έχουμε την έκκλησή της για να κάνουμε την παρέμβαση. Εκτός από αυτό όμως, εκτός από την άμεση έκκληση της υπηρεσίας, δεν είναι ένα ζήτημα ότι με βάση τις προτάσεις του Πολυτεχνείου και με βάση την, από ό,τι φαίνεται, την επιλογή σαν διαδικασία, έχουμε την ανάσχεση, έτσι, κατασκευή τύπου ανάσχεση σε κράτηση αστική του έργου. Το συγκεκριμένο αστικό έργο θα πρέπει να κατασκευαστεί στο σημείο καθή τη κήπη του έργου. Η θέση εντοπίζεται περίπου 300 μέτρα κατά την χώρα απόδειξη. Εκεί δηλαδή που καλεί την πορεία στην ασφορή κατευθύνθηκα από ένα παραμέσο άλλο. Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν μπορεί δηλαδή να κατασκευαστεί τώρα στο ΤΑΤΑ, καθώ το πλήγμα που θα δικτύσει με ίδιο δεδομένη τη αστοχία θα οδηγεί στην κατάρρευση. Επίσης σημαίνεται ότι η αστοχή ομιλία του αντίθετου αυτή που συνέβη στις 4 Δευτέρων είναι αδύνατο να ανασυνθεί και συνεχώς ο μόνος τρόπος αποτροπής στο μέλλον είναι η άμεση αποκατάσταση του χώρου της κομματερής, ώστε να μην ξανασυνθεί τέτοια κατάρρευση. Λέει λοιπόν εδώ το προτιμήνιο ότι πρέπει να κατασκευαστεί ένας τείχος με ογκόνιθους, έτσι, που θα πρέπει να έχει 3-4 μέτρα θεμελίωση, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε καθαρή επιφάνεια και οι υλικά κατασκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλα τμήματα βοήθη, βράχο ή σε μαρτυρικό κοινοτήριο. Η ανάγκη πλευρά παρέα του θα πρέπει να επιστροφεί με κατάλληλο μη υφαντό γεωύφασμα. Δηλαδή περιγράφει ένα τείχο ο οποίος πρέπει να κατασκευαστεί. Ουσιαστικά αυτή είναι η άδεια την οποία ζητάμε. Το ένα ζήτημα είναι ότι αυτός ο τείχος πρέπει να κατασκευαστεί με μεγάλους βοήθους. Το ερώτημα είναι πού θα τους βρούμε τους βοήθους. Αυτή τη στιγμή όπως έρθει στο νησί δεν έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο. Μία διαδικασία την οποία έχουμε διαδικασία, γιατί στην ερώτηση είναι ότι αν βάλουν τα κάτω του τύπου, ποια είναι τα που βάλουν. Υπάρχουν διάφορα υλικά στην περιοχή, τα οποία είναι, έχουν πεταχθεί ουσιαστικά από παλιές γραφημίσεις και στο αγγελματονίδιο του στόχου, το οποίο θα πρέπει να συλλέξουμε για να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε σε αυτή την περιοχή να το κάνουμε. Δεύτερο ζήτημα, το πιο δύσκολο, μιλάω πάντα για την ανάκτηση των υλικών, έτσι. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουμε να κατέβουμε στην παραλία για να μπορέσουμε να κτίσουμε υλικά, έχουμε δύο τρόπους. Το ένα είναι μέσα από θάλασσα και ο άλλος από ξηρά. Για να κατέβουμε λοιπόν πρέπει να στερεοποιηθεί κάπως τα υλικά στερεοποιηθούν τα υλικά για να μπορούμε να κατέβουμε τα μηχανήματα να τα ανακτήσουμε. Ο τρόπο συλλογή από τη θάλασσα, όπω έχουμε προτείνει και διευρυνθεί ακόμη, μάλιστα κάναμε επαφή και με την εταιρεία η οποία είναι στο νησί και έχει τα δύο πλευρά. Ακόμα το διευρύνει και δεν μα έχει δώσει απάντηση σχέση με το κόστο ανάκτηση αυτών των υλικών. Μιλάω πάντα για την ανάκτηση των υλικών. Ουσιαστικά δηλαδή την κατασκευή ενό τείχου στο σημείο αυτό που περιέγραψα πριν και την ανάκτηση των υλικών αυτών για να μπορέσουν αυτά τα υλικά να τοποθετήσουν κάπου. Άλλος τρόπος είναι να πάρουμε τα υλικά και να τα βάλουμε στο γάτο και από το γάτο φωνικά να τα βάλουμε πίσω. Και να ξαναλέξω τι. Τρίτος τρόπος είναι να πάρουμε τα υλικά και να τα πάμε αλλού. Αλλού σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πού μπορούμε να τα πάμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι σχετικό. Αυτό λοιπόν είναι μία διαδικασία. Η δεύτερη διαδικασία είναι, όπως είπαμε και πριν, η μελέτη από κατάσταση του γαλάτου. Με βάση την επαφή που κάναμε με το κλίμα περιβάλλοντος της περιφέρειας και κατηγοριοποιήθηκαν τα έργα σε σχέση με την αποκατάσταση του Καλαδά, έχουμε προχωρήσει σε συνεννόηση με το Πολυτεχνείο στην διαδικασία συνεννόησης με την αρχαιολογική υπηρεσία και με το κλίμα περιβάλλοντος, ούτως ώστε η μελέτη που θα γίνει από το Πολυτεχνείο να μπορεί να είναι συμβατή με αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί καταλαβαίνετε δεν είναι να κάνει το Πολυτεχνείο μία μελέτη αποκατάστασης η οποία δεν θα την έχετε
δικαιολογία ήδη αποδέχεται το δεκό, το υπέρ. Άρα είμαστε στη φάση αυτή στην οποία θα συνεννοηθούμε σε σχέση με, το, με τη διαδικασία αποκατάσταση. Σας είπα και πριν, σας είπα και μάλλον στο περασμένο συμβούλιο, ότι η αποκατάσταση θα διαναλάβει η ομάδα του Πολυτεχνείου για να οριμάσει το έργο και να το εντάξει προς το ΕΠΕΡΑ, γιατί ακριβώς το ΕΠΕΡΑ έχει τέρμα για την αποκατάσταση του παραλάβου. Το τέτοιο ζήτημα μας αφορά. Είναι το ζήτημα της καθημερινής παραγωγής του σκουπιδίου. Όπως ξέρετε, είναι ορατό σε όλο το νησί, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την παραγωγή των σκουπιδιών, γιατί ακριβώς είμαστε σε ένα απόλυτο αντιέξοδο σε σχέση με το τι κάνουμε τα καθημερινά μας σκουπίδια. Δεν υπάρχει διαδικασία ακόμη μέχρι στιγμής μεταφοράς σκουπιδιών σε διαθαλάσσεις, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς. Η υπόσχεση που είχαμε είναι ότι αυτό θα αλλάξει μέχρι τον Ιούλιο. Δεύτερο, οι προσπάθειες που κάναμε για να πάμε κάπου αλλού, έστω και παράδειγμα, δεν έχουν αποδοθεί, μόνο γιατί κάποιος άλλος, άλλες φορές να ζητηθεί τα προβλήματά μας. Η άλλη επιλογή την οποία βοηθήσαμε στο περασμένο συμβούλιο είναι η δεματοποίηση. Στη δεματοποίηση υπάρχει διαφορετικότητα στις διάφορων ζητημάτων και θεμάτων θέματα πρέπει να βοηθήσουμε για να ξέρουμε το συμβούλιο. Υπάρχει μόνο ένας, δυστυχώς, ιδιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να μας φέρει μηχάνημα το οποίο μπορεί να δεματοποιεί μέσα σε νάιλον, άσπρο λευκό νάιλον, τα σκουπίδια για προσωρινή αποθήκευση. Αυτή είναι μόνο μία εταιρεία και υπάρχει και άλλη μία εταιρεία η οποία μόνο πουλά μηχανήματα δεματοποίησης. Τι είναι μόνο η δεματοποίησης, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα, είναι ένα μηχάνημα το οποίο συμπιέζει και βάζει ένα δίχτυ στα σκουπίδια και από τέτοιο κανένα. Το οποίο είχαμε προτείνει σαν διαδικασία στην περασμένη περίοδο. Με βάση την έβαλη που κάναμε και βάση τις προσφορές που πήραμε, το κόστος για τη δεματοποίηση των υλικών είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε σε τόσο δύσκολη κατάσταση ή επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Η πρόταση είναι για 2.000 ευρώ την μέρα. 2.800 ευρώ την ημέρα για 5 μέρες την εβδομάδα για να δεματοποιούμε το σκουπίδι μας. Να τα κάνουμε δηλαδή μπάλες και να το τοποθετήσουμε σε ένα χώρο. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζαμε στο περασμένο συμβούλιο και μέσα από την έρευνα ανέκυψε είναι ότι αυτές οι μπάλες είναι για πολύ βραχυχρόνια αποθήκευση, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχουν μέσα υγρά, δημιουργούνται αερόβιες και μετά αναερόβιες διαδικασίες και αυτές οι μπάλες μετά την τρίτη μέρα σκάνε. Την τρίτη μέρα. Παράγεται μεθάνιο το οποίο σκάει στο καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ. Επειδή λοιπόν κάναμε μια έρευνα όσον αφορά αυτή τη διαδικασία που λίγο σε εκεί, ή το συμβούλιο την άποψή του, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πέρα από το κόστος που είναι συντριπτικό, δεν υπάρχει καμία άλλη μας παραδοσία για το σκουπίδι μας, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έρευνα. Και θεωρούμε επισφαλή του έργου, δεδομένου ότι το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε σε άλλες περιοχές, όπως στον πύργο της Ηλίας και στην Καλαμάτα, όπου τα δέματα μετά από κάποια στιγμή σκάνε. Άρα λοιπόν, αυτό που σας είπαμε στο καθημερινό συμβούλιο, ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε θεματοποίηση, με βάση αυτά που ξέραμε τότε, μετά από πιο προσεκτική έρευνα και με βάση την προσφορά που είχαμε, καταλαβαίνετε ότι σαν λύση είναι και οικονομικά ανέφικτη και τεχνικά δύναμη. Και βεβαίως, αυτή η λύση απαιτεί κανονική περιβαλλοντική αδειοδότηση, απαλλαγή από περιβαλλοντικούς όρους για προσφορική αποδείκνωση. Και βεβαίως θα δίνουμε αυτά τα χρήματα και τα σκουπίδια μετά πια δεν κάνουμε. Θα περιμέναμε βέβαια το μηχάνημα του άλλου για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι το πρόβλημά μας βρίσκεται
στο ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την εγκατάσταση του μηχανήματος. Το μηχάνημα της εταιρείας, όπως είπαμε την περασμένη περίοδο, απαιτούσε ένα χρόνο, είπα απαιτούσε και δεν λέω απαιτεί, ένα χρόνο για να εγκατασταθεί στο νησί μας. Ο κύριος Σούρκος ήρθε το περασμένο, όχι το πρόπερασμένο Σάββατο, δεν είναι. Έκανε αυτοψία στην περιοχή, είδε την περιοχή και αναμενόταν να κάνουμε μια συνάντηση ώστε να ξεκαθαρίσουμε τα νομικά ζητήματα τα οποία επίκυπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Με βάση, σας είπα, με την συνάντηση που είχαμε στην ΠΕΟΚΟ, η διαδικασία αυτή μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και μάλιστα, εφόσον έχουμε και κατάσταση ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης για λόγους υγείας, μπορεί να πάρει και απαλλαγές από περιβαλλοντικούς φορούς ή τέλος πάντων να πέσει σε άλλη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δηλαδή, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις οποίες έχουμε να ζητήσουμε για τη διαχείριση των κτηρίων είναι η διαχείριση, η προσωρινή διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου, η διαχείριση του μέλλοντος του ΣΟΥΚΟ και ανάκτηση των υλικών, όπως αυτά τα είπαμε, να μην τα ξαναεπαναλάβουμε, αν χρειαστεί κάποιος και έχει απορία να μας το πει, και η επεξεργασία τους και η μεταφορά τους με βάση τη συμφωνία που θα κάνουμε, γιατί δεν θα τους συμβούλουν για επικύρωση. Το ζήτημα λοιπόν της διαδικασίας προσωρινής αποδίκησης, όσον αφορά την ενοποίηση, φαίνεται από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαίνεται. Άλλος τρόπος προσωρινής αποδίκησης και με βάση τις προσφορές που είχαμε, είναι να τοποθετήσουν τα σκουπίδια σε ανοιχτά κοντέινερς, σαν και αυτά που έχουν τα μπάζια στην Αθήνα, τα οποία θα πρέπει αυτά τα ανοιχτά κοντέινερς να τοποθετούνται κάπου να αποθηκεύονται και να σκεπάζονται, να ψεκάζονται και να σκεπάζονται με ένα υλικό για να μην πάνε ζώα και σκουπίδια. Και αυτή η μέθοδος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσα κοντέινερ και να φέρουν και να νοικιάσουμε, πολύ γρήγορα θα έρθουν. Μιλάμε ότι εμείς, αν βάζουμε ότι θέλουμε 3 μήνες καιρό για να εξοικονομήσουμε μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα με άνθρωπο, μπορεί να είναι και 2 μήνες, μπορεί να είναι και 1 μήνας, τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Σημαίνει ότι θέλουμε περίπου 9.000, θέλουμε 300, θέλουμε 300 τόνους. Θέλουμε 1.000 τόνους το μήνα, 3.000 τόνους και 1.200 τόνους, 2.500 κυβικά. Θέλουμε 3.000 κυβικά θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε 5 κοντέινερ. Καταλαβαίνετε ότι θέλουμε ένα άπειρα ποτέ κοντέινερ. Άρα μπαίνουμε πάλι σε ζητήματα που πρέπει να δούμε και που θα κάνουμε. Άλλο ζήτημα. Άλλο πάλι σοβαρό ζήτημα. Πάλι και αυτά τα κοντέινερ θέλουν μια προσωρινή τουλάχιστον διαχείριση του ίδιου. Ένα τέτοιο ζήτημα. Όσον αφορά, θα εξαντλήσω στη διαχείριση, όσον αφορά την κορδέτηση του ηχητή, η διαδικασία με την οποία έχει επιλεγεί είναι η διαδικασία ανάπτυξη του κορδέτου του ηχητή και να μπορέσει να καταλήξει το ηχητή. Ακόμα κι αν αυτό ο ηχητή θα δέχεται το κλάσμα των προβλημάτων τη μεθοδολογία ΣΟΥΚΟΥ όταν δοκιμαστεί και όταν αυτή η επιτύχει, αφού το εξετάσουμε όπως έχουμε πει πολύ σοβαρό. Άρα, απομένει σας λέω η διαδικασία που κάνουμε τώρα. Έχουμε ζητήσει από την περιφερειακή, από τον περιφερειακό διευθυντή και για λόγους και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την προσωρινή απόφαση των αφορμάτων στο ιστορικό του αθλητικού χώρου μέρος στο Λατομείο του κ. Μαρίνη του Ξαδάκτυλου, όπως ώστε να μπορούμε εκεί να αποθετέψουμε το τέλος από το δυνά του σκουπίδια μας, όπως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την πέμπτη του σούπου κατά διαδικασία του πέμπτη του σκουπίδια. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ακόμα δυσκολική. Μπορεί τις επόμενες μέρες να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σοβαρό από αυτό το πρόβλημα. Σας λέω ότι όλα, με βάση την εμπειρία μου, όλα τα νησιά μας παρακολουθούν με μεγάλη ένταση, γιατί προσπαθούν να ξέρετε ότι εκτός από το πρόβλημα της κατάρρευσης,
Έχουμε και άλλο πρόβλημα. Έχουμε και το πρόβλημα ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, μετά τον Ιούνιο, αρχίζουν τα πρόσφατα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλο τύπο προβλήματα και την διαχείριση. Και επειδή αυτό είναι σύμφωνα με τον Ράβερ τα νησιά, η Σαντορίνη και η Νάξος και η Τζιά και η Έλληνα, μπορώ να σα πω, η οποία μεταφέρει τα σκουπίδια τη στην Αττική, έχουν μπει στη διαδικασία να ψάχνουν και να δουν την πράγμα. Η άλλη μεθοδολογία την οποία εξετάσαμε είναι η μεθοδολογία τη κομποστοποίηση. Η άλλη είναι αυτό, αλλά εκεί προ το λιγότερο τη κομποστοποίηση, η οποία πια το νησί μα η προσφορά είναι 4.000 ευρώ την ώρα. Άρα δηλαδή να ξέρετε ότι προσπαθούμε να αναστήσουμε, να αποκτήσουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και δύσκολο και δυσυμβίλητο να μπορέσουμε να το παλέψουμε. Όμως, επειδή είμαστε σε τόσο και δύσκολη θέση όπως ήταν την περασμένη φορά, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το και επειδή δεν μπορούμε πια να επεκτείνουμε ή να κρυφτούμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα του να αρχίσει η διαδικασία του τέλους, τη διαδικασία του τέλους. Αυτά να σας πω σαν καταρχάς ενημέρως. Και επίσης να σας πω το άλλο ζήτημα σε σχέση με την ανακύκλωση, ότι έχουμε ζητήσει έγγραφο με έγγραφό μας από την Εθνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης να μας δώσει ένα δεύτερο όχημα για να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε την ανακύκλωση και όχι και κάποιους περισσότερους και επανασχεδιάζουμε την ανακύκλωση γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από την ανακύκλωση για να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε και στο μέλλον στα προβλήματα, αφού να καλύχαμε μόνο και μηχάνημα, πάει και πόσο θα να γνωρίσει το κάτω. Και κάποια στιγμή εξετάζουν τη δυνατότητα, μάλλον είμαστε στη διαδικασία ανάπτυξη μια μελέτη σε εταιρεία, την οποία θα τη φέρουμε πέρα στο Συμβούλιο Υποσχέτηση, για την ένταξη του Δήμου σε ένα πρόγραμμα ανακύκλωση, στο οποίο θα περιλαμβάνει και κράτο κομποστοποίηση, γιατί κομποστοποίηση και άλλε διαδικασίε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε μια διαδικασία ανακύκλωση η οποία θα είναι πάρα πολύ ουσιαστική και θα μπορεί να, πραγματικά να μας αναστοχίζει από το μεγάλο οικονομικό βάρος των κλειδιών. Σας λέω και σας είπα και την άλλη φορά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαχείριση των κλειδιών στην πατρίδα μας η οποία να είναι κάτω από 170 ευρώ το τόνο. Κάτω από 170 ευρώ το τόνο δεν υπάρχει καμία στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία του σούκου πιστεύουμε ότι θα είναι φθηνότερη, αλλά το ζήτημα δεν είναι το κόστος μόνο, είναι το αποτέλεσμα. Είπατε για την θεματοποίηση ότι θα στοιχίζει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα πλήρες, από την έρευνα που έχω κάνει, ένα πλήρες σύστημα θεματοποίησης στοιχίζει 600.000 ευρώ. Το οποίο περιλαμβάνει CDST, περιλαμβάνει το μηχάνημα που περιπυρίγει τα σκουπίδια και περιλαμβάνει και το υλικό καθαρισμό. Θεωρητικό καθαρισμό, όπου εκεί πάνε τα υγρά από τα σκουπίδια που προέρχονται από τις συμβίες. Δηλαδή συμπιέζονται τα σκουπίδια, ο δερματοποιητής που λέτε εσείς, που γίνεται σαν άχυρο, το κάνουνε μπάλα και πρέπει να το δείχνουν με κάποια νάιλον, δεν είναι προπυλένιο τέλος πάντων, αυτός δεν καθαρίζει τα υγρά, δεν έχουν θεωρητικό καθαρισμό αυτοί οι δερματοποιητές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μέθοδος, ύστερα από έρευνα που έχει γίνει και έχω πάει ο ίδιος, είναι πιο γνωστό, στο Γρανίδι, λειτουργεί από το 2007. Η συγκεκριμένη μέθοδος. Και η αποθήκευση γίνεται τουλάχιστον για 2 χρόνια. Λένε και για 3 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο δωματοποιητής, εφόσον στοιχίζει 2.000 ευρώ την ημέρα και είναι κάτι για μας απαραίτητο, θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τον αγοράσουμε κιόλας. Διότι μετά δεν πάει καμένος, εάν φτιάξουμε ένα χίτι κάπου και είναι ας πούμε απομακρυσμένα,
θα μπορεί αυτός ο δευματοποιητής να μπει σε ένα μέρος σαν σημείο μεταφόρτωσης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σχετικά με τα κοντέινερ που είπατε και εμένα θα με βρείτε σύμφωνο, είναι και η πρόταση που σας κατέθεσα στο Δήμο πριν από 5 ημέρες. Έχω κάνει μία έρευνα και γι' αυτό και θα σας πω το εξής. Τα κοντέινερ αυτά χωρούν 35 κυβικά, συμπιεσμένου όπως βγαίνουν από τη σκουπιδιά. Εάν όμως σκεφτούμε ότι τα κυβικά αυτά που θα μπαίνουν στο κοντέινερ θα είναι καθαρά από τα υλικά της ανακύκλωσης, σημαίνει ότι θα μπαίνει πολύ λιγότερο ποσοστό σκουπιδιών μέσα στα κοντέινερ, αν τα υπόλοιπα πάνε στην ανακύκλωση. Χαρτί, πλαστικό και ό,τι άλλο. Ψυγεία, στρώματα, κρεβάτια που βλέπουμε παντού και πολυθρόνες και καραβέλες. Αυτό λοιπόν σημαίνει, γιατί έκανα μια έρευνα που θα σας εντυπωσιάσει με το ποσό που στοιχίζουν αυτά τα κοντέινερ. Εγώ πήρα 4 φορές τηλέφωνο για να μου το επιβεβαιώσουν. Τα κοντέινερ λοιπόν αυτά χωρούν 35 κυβικά και κοστίζουν την ημέρα ενίκιο 3 ευρώ. 30 λοιπόν κοντέινερ τέτοια, έτσι ένα απλό υπολογισμό, να τα κρατήσουμε για 6 μήνες, θα δώσουμε 1.800 ευρώ και αποθηκεύουμε 1.000 κυβικά. 1.000 κυβικά όμως σκουπιδιών τα οποία έχουν περάσει και από ανακύκλωση. Τα κοντέινερ αυτά, όπως είπατε, σκεπάζονται, τα ψεκάζουμε με ασβέστη για να διαφέρει στη δημόσια υγεία, πάνε σε απομακρυσμένα μέρη, δεν χρειάζεται περιβαλλοντικούς όρους, πολύ κάτω πολύ να έχει από 1 έως 2, το μπατσί να έχει 4, το γάβριο 4, απομακρυσμένα κάπου, το κόρτι πάλι 4, η χώρα το ίδιο. Η φύλαξη... Ορίστε. Είναι μεταλλικά, είναι μεταλλικές που πούμε σαν καρότσες φορτηγών. Πώς? Αυτά είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Εδώ μιλάμε για φορτηγό πλάτος 2-10, 7,5 μέτρα μήκος και 2 περίπου 30 ύψος. Αυτά λοιπόν σκεπάζονται, μπορούμε να τα ψεκάζουμε, σκεπάζονται και έτσι έχουμε διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της αισθητικής επί της ουσίας. Και από εκεί και πέρα, αυτό μπορεί να γίνει από αύριο δημάρχη. Για το χάρη αυτό που υπάρχει στους δρόμους. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει δωματοποιητής ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, τα βγάζουμε από εκεί, είτε τα πηγαίνουμε στην Αθήνα αν μπορούμε, που δεν μπορούμε από ό,τι κατάλαβα, προς το παρόν τουλάχιστον, είτε τα δωματοποιούμε, είτε με το σούπο, είτε με οποιοδήποτε άλλο σύστημα επιλέξουμε. Όμως για αυτό το θέμα, για να επιτύχουμε μεγάλους όγκους αποθήκευσης, πρέπει να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση. Γιατί παντού υπάρχουν ούτε χάρτινες, στρώματα, καρέκλες, πολυχρώμες, όλα αυτά, αν τα μαζέψουμε, ο όγκος των σκουπιδιών θα είναι πολύ μικρότερος. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να μου διευκρινίσετε όσον αφορά την αποκατάσταση που βγαίνει από το Πολυτεχνείο για το χώρο του Χαλάτου. Το Πολυτεχνείο έχει προχωρήσει σε μελέτη ή έχει σταματήσει. Και δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Τι είπατε. Ναι, λοιπόν. Γιατί μιλάμε συνέχεια για αποκατάσταση υλικών και βάζουμε θέμα τον τοίχο που είχαν πει την προηγούμενη φορά. Αυτός ο τοίχος είχατε πει και πολύ σωστά είναι πιο εύκολο να γίνει ένα σειρμάτινο ισχυρό πλέγμα από ό,τι θυμάμαι στο προηγούμενο συμβούλιο. Και όχι μόνο με όγκους από πέτρες. Κάτι το οποίο ήταν πιο εύκολο να στηθεί. Να απαντήσω το τελευταίο. Σας είχα πει στο περασμένο συμβούλιο ότι έχουμε τρεις μεθόδους στο Πολυτεχνείο. Η μία είναι με ένα σειρμάτινο τοίχο, πέρα για πέρα, ο οποίος είναι πανάκριβος από τις κρατήρες, είναι η τύχη που κρατάνε τις αποδιστήσεις στα πανί, σαν και αυτό που πήγαινε στον Τέμπη. Το οποίο δεν πρόκειται να περάσει από την αρχαιολογία. Ο δεύτερος είναι με σειρμάτινο κυβότια, το οποίο έγινε στον Τέμπη, σε κάθε που έχουν τα πανί των ποταμών. Και το τρίτο είναι με βράχια. Αυτό ήταν. Έτσι. Όσον αφορά τώρα για το Για το έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, η ομάδα μελέτης που δουλεύει για την αποκατάσταση. Όμως, επειδή μίλησα και με τη ΣΥΡΟ και με την αρχαιολογία,
Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να μείνουν υποθέσει βήματα επί τη μία συνάντηση τη ομάδα μελέτη με την αρχαιολογία και με, το, με την ΕΦΟ για να καθορίσουν το πλαίσιο που θα γίνει η μελέτη. Γιατί μπορεί να φτάσουν μετά από ένα μήνα και κάνουν μια μελέτη στα χέρια μα, η οποία να μείνει παιδιά από την αρχαιολογία. Αυτό το λέει. Η ίδια ομάδα δουλεύει για την αποκατάσταση και σα είπα, μόλι έχουν τα χέρια μα τη μελέτη, θα μπορούμε να το εντάξουμε γιατί αυτό έχει μαντρώσει. Αυτό έχει μαντρώσει. Αλλά παίρνουν ζητήματα μεθοδολογίας. Παραδείγματος χάρη σας λέω, αν εμείς λέγαμε εδώ πέρα ότι είχαμε λεφτά για να κάνουμε το σημαντικό πλέγμα, θα αποδεχόταν η μελέτη. Και αυτό σας λέω, αυτό είναι μια διαδικασία επιτάχυνσης του χρόνου. Τρίτο ζήτημα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για να κάνουμε ένα δικό μας δημοποιητή όταν άλλος μας παίρνει 2.800. Ξέρετε καμιά, λέω καμιά γρήγορη μέθοδο η οποία θα μπορούσε να είναι εφικτή για να κάνουμε δημοπρασία προμήθειας ενός μηχανήματος των 600.000 ευρώ το οποίο να το έχουμε στα χέρια μας, ξέρω να σας είναι διεθνής διαγωνισμός, διεθνής προμήθεια. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να το έχουμε μέχρι τέλος χρόνου. Και δεύτερο ζήτημα είναι πού θα δούμε τα 600.000. Αυτή τη στιγμή, όπου και να απευθυνθήκαμε, ενώ στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην περιφέρεια, στην πολιτική προστασία, στον κύριο Ντόλιο, στην κυρία Τζάκρη, πουθενά μας είπανε δεν υπάρχουν χρήματα να σας δώσουμε για αυτή τη ζημιά. Μας το είπανε ξεκάθαρα. Εμείς, μήπως ο κύριος Βόλιος, φτιάχνουμε ένα κουκί για να μπορέσουμε να βάλουμε χρήματα μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει χρηματοδοτικό είναι το ΕΠΕΡΑ για το πρόγραμμα που σας είπα της ανακοίνωσης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνονται πραγματικά αγωνιώδεις προσπάθειες για να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε και την ανάπτυξη των υλικών ακόμα να κάνουμε. Σκεφτείτε ότι η ανάπτυξη των υλικών έχετε υπολογίσει για πόσο μιλάμε. Είναι ένα διαστημικό κόστος. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να βλέπουμε πάντα και την πόσο γρήγορα και με ποια μέσα μπορούμε να πάμε. Όμως σας λέω ότι εφόσον επιλέξουμε μια διαδικασία δαιματοποίησης, προφανώς και αν πάρουμε τα υγρά, μπορούμε να αυξήσουμε τη ζωή των δημάτων που συζητάμε. Γιατί τα υγρά κάνουν τη ζημιά. Όμως, διαδικασία να μπορέσουμε να βάλουμε χρηματοποιητή πριν τέλος χρόνου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εκτός αν έρθει το υπολείπτη, σας αρέσουμε να χρηματοποιηθεί και δεν επιστρέφει. Το δεύτερο ζήτημα είναι με τα κοντέινερ, πραγματικά. Και εγώ εντυπωσιάζομαι το κόστος 33 ευρώ την μέρα. Να το εξετάσουμε, και δεν αν είναι 3 ευρώ την μέρα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Απλά να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Υπάρχουν και κοντέινερ συμπίεσης τα οποία συμπιέζουν αυτό που τους ρίχνεις μέσα το υλικό και τα οποία κοντέινερ στοιχίζουν 400 ευρώ το μήνα. Τα συγκεκριμένα. Το μπορούν 20 κυβικά, όπου αν σκεφτούμε τη συμπίεση πάνω περίπου 50 κυβικά. Τέτοια κοντέινερ έχουν 4. Τα οποία όταν έχουν τα χρησιμοποιήσει ήδη είναι γεμάτα σκουπίδια. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτά έχουν ακόμα μικρότερο χρόνο, μάλλον χώρο, όχι μικρότερο ενώ, αυτά είναι πιο δύσκολα στα χρόνια, γιατί όπου τα βάλουν πρέπει να έχουν και ρεύμα. Και επίσης έχω ζητήσει για τα συγκεκριμένα, επειδή είχαμε πάρει το ελληνικό ταμείο 4 εμείς και η Τίνος αντίστοιχα, να μας δώσει τη στήλη τα μεγάλα για να μπορέσουμε κάπως να μιλτώσουμε χρόνο και αποδίκηση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι είναι πραγματικά, αν είναι έτσι με τα κοντέινερ τα λεφτά, θα μπορεί να έχουμε μια λύση. Το ζήτημα είναι πρέπει να βρούμε πώς και καταλαβαίνετε ότι και αυτά είμαστε στη διαδικασία από οποιοδήποτε να κάνει μια κατάσταση. Πώς σχέση με τα αποδείξεις αυτό. Υπάρχουν και ειδικά ψυχαστικά για να το ανησυχάσουμε. Προσπαθώ να κερδίσουμε χρόνο για να μπορέσουμε να βρούμε στη διαδικασία αυτή. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε
είναι μια διαδικασία πραγματικά δύσκολη και επίπονη, όμως θα την πάμε μέχρι το τέλος, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ούτως ώστε να μπορούμε να τελειώσουμε τη διαδικασία. Για να σας πω δύο λόγια σε σχέση, έχω σημειώσει εδώ στα γρήγορα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε σε σχέση με το... η διαδικασία, στα γρήγορα σας πω, για να κλείσει ένα σκάδα χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου, απόφαση του νομάρχη της περιφέρειας προφανώς για το ποιος θα πάει αυτή την απόφαση, σύνταξη τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης στα ΜΠΕ, έκδοση άδειας αποκατάστασης απεδιέθεσης και εγώ της περιφέρειας, τοπογραφία από τύπου σκάδα, σύνταξη οριστική μελέτης της τεχνικής μελέτης στην περίπτωση που ο βαθμός επικοινωνιότητας είναι μεγαλύτερος του 35 και μικρότερος του 35 για τα σχέδια τεχνικής έκθεσης. Και έταξε ο έργος κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό για το κλείσιμο σκάδα. Κατά τη στοιχεία, για να οριμάσει ένα σκάδα, χρειαζόμαστε αποτύπωση, γεωλογική, προκαταρκτική μελέτη, ΠΠΕ, προκαταρκτική μελέτη μικροδοτικών, γεωτεχνικά, τεχνική, πολυεθνικά, μελέτη περιβαλλοντικών κυκλώσεων, ΠΠΕ, δηλαδή, δεύτερη τομοκράτηση με το σύστημα μελέτη κατασκευής και χρηματοδότηση. Αν κάποιος νομίζει ή γνωρίζει ένα γρήγορο τρόπο για να κάνουμε αυτά τα πράγματα γρήγορα, να μας το πει για να τα βοηθήσουμε στη διαδικασία. Και να σας πω το εξής. Επιδιώκουμε και δεν το κάνουμε για λόγους εντυπωσιασμού, επιδιώκουμε, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τμήμα Υγείας και το Υπουργείο Υγείας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όχι για λόγους πιστώματος τροφών, αλλά για λόγους υγείας. Αυτό είναι έτοιμα προς τα δύο Υπουργεία, γιατί αυτό θα επιταχύνει τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αναπληρωτήσεων. Και είναι έτσι. Δεν είναι ότι ξαφνικά μας λέτε ότι είμαστε ειδικοί. Είναι πραγματικά σοβαρά τα προβλήματα και το τμήμα υγιεινής περιφέρειας και ο δικός μας, το δικό μας τμήμα υγιεινής, αναφέρει τα δικά της συγκεκριμένα έργα. Άρα, σας λέω ότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά το παλεύουμε μέρα νύχτα για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ορισμένα προβλήματα είναι υποκόμμα και για την κρατική διοίκηση. Σας λέω ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο μεταφοράς οπηδιών διαθαλάσσης. Και επειδή η κεντρική διοίκηση σκέφτεται το πρόβλημα που θα δίνει τα πρόστιμα, εξετάζει διάφορους αναλυτικούς μεθόδους, αναλυτικές μεθόδους, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Να σας πω ότι και το Πολυτεχνείο και η ομάδα μελέτης αναμένεται να βρει στο νησί, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει μια επισκόπηση του νησί για να δει τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τον καινούριο χώρο που θα καταλήξουμε. Και βεβαίως μπαίνει και το ζήτημα της διαχείρισης όλων αυτών των υλικών, δηλαδή των βαζών, που όπως ξέρετε σε λίγο θα γίνει στο βάζι παντού. Το ζήτημα των οικιακών απορριμμάτων μη σκουπιδιών, διβάνια, μπαούλα, πώς θα είναι, όχι ψυγείο, στρώματα, ξύλα, παλιά, οικονομικά και τέτοια, τα οποία είναι άλλης διαχείρισης στο σύστημα και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα διευρωθεί πάρα πολύ και μετά, αν αυτά τα πράγματα βάλει στα ρεύματα, να δούμε πώς θα αναπτύσσουν. Έχουμε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Η διαχείρισή τους είναι διαχείριση δύσκολη. Σας είπα ότι έχουμε καλέσει, θα το καλέσουμε και επίσης με την επόμενη περίοδο, ιδιώτες να αναλάβουν την διαχείριση βαζών, δηλαδή μη σκουπιδιών, μη οικιακών απορριμμάτων, μέσα σε δικούς τους περιβαλλοντικά εγκεκριμένους χώρους για τη διαχείριση των βαζών, τη διαχείριση των αδρανών υλικών, τη διαχείριση των οικονομικών υλικών, σίδερα και πάλι διαλύοντας, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται σε 4-5 περιοχές του νησιού ένα διαχείριση. Γιατί όπως σας είπα, αυτή δεν είναι αυτά, δεν είναι σωστή. Και όποιος ιδίως αναλάβει να κάνει αυτή τη διαδικασία, να ξέρουμε ότι θα έχει και σημαντικό όφελος. Κύριε Δήμαρχε, να συζητήσω λίγο αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι όποια επιλογή και αν κάνουμε είναι χρονοβόρα. Είναι έτσι πράγματι, αφού κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Όποια μέθοδο κι αν επιλέξουμε, θα συμφωνήσετε νομίζω
πρέπει κάπου αυτή τη μέθοδο να τη διαχειριστούμε. Δηλαδή πέρα από το πώς μπαίνει ένα ζήτημα και το πού. Και αν θέλετε την άποψή μου, δείτε το ζει στα τελευταία 8-9 χρόνια, είναι και το κρίσιμο στοιχείο που αφορά το νησί μας. Το πού θα γίνει οποιαδήποτε διαχείριση. Εκτιμώ έτσι όπως άκουσα την τοποθέτησή σας ότι η όποια μέθοδος επιλεγεί υπάρχει στο σκεπτικό του Δήμου να γίνει στον ταβάρι του εξατάστατου Σταυροπέδου. Εάν υπάρξουν οι αδειοδοτήσεις να γίνει εκεί, πάει καλά. Αν όμως δεν δοθούν οι αδειοδοτήσεις να γίνει εκεί όποια διαχείριση των σπουδιών, τότε πάλι θα είναι στον αέρα όποια μέθοδο και αν έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουν. Εκτιμώ λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανατεθεί μια μελέτη προεκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξαίρεση θέσης ανεξάρτητα από τη μέθοδο την οποία θα ακολουθήσουν. Και οι θέσεις αυτές σαφώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την κολοθέτηση του ΧΙΠΗ. Διότι αφήνουμε τον χρόνο να περνάει και ασχολούμαστε με το πώς, δεν συζητάμε πώς το πού, εάν κάποιος στραβώσει την περιοχή της Σταυροπέδας στον ταβάνι του Ξαδάφη. Αυτό είναι το ένα που κατά την άποψή μου πρέπει να ξεκινήσει αύριο το πρωί. Το δεύτερο γύρο το κόστος. Νομίζω ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν κοινωνία θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Επιθυμούμε τα σκουπίδια στους δρόμους ή επιθυμούμε να πληρώσουμε για να μαζευτούν τα σκουπίδια του δρόμου. Είναι σίγουρο ότι τα έργα περιβάλλοντος, βιολογική, το ξέρετε πολύ καλά, κοιτά, κοστίζουν πάρα πολύ. Άρα μπαίνει ένα κρίσιμο ζήτημα κατά την άποψή μου και για εμάς και για την τοπική κοινωνία. Φθηνή λύση για τη διαχείριση των σκουπιδιών από εδώ και μπρος δεν υπάρχει. Και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο αυτοί άξονες θα οδηγήσουν σε λύση και άμεσα και μακροχρόνια. Γιατί να θυμίσω ότι σε 40 μέρες έχουμε πάστα. Είναι αδύνατον να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσει αύριο το πρωί εξέβρεση χώρου και η εγγύαση του δερματοποιητή. Φανταστείτε ότι αυτό που έχουμε δεχτεί σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν οριστική λύση, το μηχάνημα σούκος δηλαδή, μιλάμε για περίπου 150 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, τον τόνο, αν μιλάμε για δερματοποίηση για 1, 2, 3 μήνες, με πάνω από 200 ευρώ τον τόνο, νομίζω ότι η διαφορά δεν είναι τόσο σημαντική ώστε τα σκουπίδια να μείνουν στους δρόμους για τους επόμενους 2-2,5 μήνες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο θα βοηθήσει το συντομότερο δυνατό να αφήνουν τα σκουπίδια στους δρόμους. Επίσης, εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με τον Κυριάκο και θα προσχωρήσω στον Κυριάκο. Τι θέλω να πω. Καταρχήν, η διαδικασία του να αποφασίσουν για την δημοπρασία, μια κήρυξη μελέτη σχετική δεν είναι πλέον αυτή, επειδή πρόκειται για μια μελέτη της τάξης των 300.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό που έχει εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της νομαρχίας και έχει περάσει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας τώρα, η διαδικασία δεν είναι μια απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό δεν την ξέραμε. Προσπάθησα σήμερα να έχουμε αυτό το τεύχος. Πρόκειται για ουσιαστικά για ένα τεύχος, το οποίο αν έχει κάνει αυτή τη στιγμή το ΙΠΕΚΑ, οι ίδιοι στο ΙΠΕΚΑ μας βοηθούν το κάνουν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν σε μια και δύο μέρες. Περιέχει δηλαδή ένα πακέτο ολόκληρο διάφορα ζητήματα που αφορούν την προκαταρκτική διερεύνηση, την ΠΕ, την ΠΕ και όλες τις αδειοδοτήσεις εδώ μεταξύ, πρόκειται για πλήρες πακέτο, γιατί πρόκειται για πλήρη μελέτη που μία φορά δεν υπάρχει, επειδή είναι το ποσό μεγάλο. Δεν μπορούσαν να το φέρω σήμερα, δεν μπορούσαν, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μπορούσαν να φέρουμε ένα απλό γραφτή για να πούμε προκυρήσουμε, δημοπρατούμε, μελέτη και τι. Δεν λέει τίποτα. Αυτό που θα αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ένα πακέτο κάποιες σελίδες, 20-30 σελίδες, το οποίο θα το εγκρίνουμε, θα βγει, θα δημοσιευτεί και θα προκυρηθεί το ενδιαφέρον στα όρια του χρόνου που θα πούμε να έρθουν να καταθέσουν για πρώτη για διεθνή διαγωνισμό. Σε αυτό λοιπόν είμαι απόλυτα σύμφωνος και εγώ, άλλωστε έχει ξεκαθαριστεί και είναι και αυτό το ζήτημα από το δεύτερο λόγο, το δεύτερο που θέλω να πω, που είπε και ο Κυριάκος, το ζήτημα της διαχείρισης. Ο Σούκος επιλέχθηκε για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί δεν αφήνει κανένα υπόλοιπο. Όλες οι άλλες μέθοδοι άφηναν υπόλοιπο προς τα φύ. Η καλύτερη και πιο κοντά στο μικρό υπόλοιπο είναι η μέθοδος Ρέτσου, η ΡΕΜ, αυτή που τώρα πάει στην Καλαμάτα, που μιλάει για το κοστοποίηση και κάποια πράγματα, που έχει όμως αδειοδοτήσεις πλήρες περιβαλλοντικές πλήρες, γιατί πρόκειται για κοπός μέσα σε μια σωλήνα, φωτάκια κλπ. Με φυσούμενο αέρα, και αφήνει ένα υπόλοιπο 15% προς ταφή.
Η μόνη μέθοδος που δεν αφήνει υπόλοιμα είναι η μέθοδος Σούκου, το οποίο στη σύμβαση που εφογάξουν λέει δεν μένει τίποτα και αυτό για τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες, δηλαδή η περιφέρεια με το Αιγαίο, αποκεντρωμένη διοίκηση και η ΠΕΚΑ, είναι αυτό που θέλω. Δεν αφήνει τίποτα, εντάξει, το χωροθετούμε. Γι' αυτό επιλέχθηκε και το λατομείο, το ανεργό λατομείο της λατομικής, για το λόγο ότι μπορεί εκεί, εφόσον δεν αφήνει τίποτα, να γίνει μια διαχείριση πάντα προσωρινή. Με τελικό σκοπό, συμφωνώ πολύ, και πρέπει να είναι ξεκάθαρος όρος, να επιλεγεί φοιτή. Χωρίς φοιτή δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνουμε. Όποια μέθοδο και να σου επιλέξει, όποια λύση και να έχουμε, κάποια στιγμή θα έχουμε κάτι να θάψουμε. Επειδή είπαμε πολλά, τα λόγια είναι τόσο που απάντησε, θέλω να σου πει για να δώσω την πρώτη ερώτηση. Δημόσιο και κινδυνεύουμε. Τα νερά τρέχουν τα σκουπίδια, κάθε 10 μέτρα είναι σε όλη τη ζωή. Δεν το βάζω. Εδώ πότε θα φύγουν, πότε προβλέπετε, αύριο, σε ένα μήνα, σε 10 μέρε, σε 20 μέρε. Βασικό ερώτημα. Τόση ώρα μιλάμε για. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρία και του σούπερ και του σούπερ να πούσε να δει. Δεν μα εξέχουν στο καθημερινό άμεσα πριν, ενώ αυτά τα συνδυαστά. Τι δεν θα κάνουμε τα παιδιά, ντροπή μα. Α τι είπα το σύνδεσμο, δεν θα μιλάει για εσά, ούτε και τώρα πάμε να αντιπολίτευση. Ντροπή μα, τον εαυτό μα μέσα μα. Δεν είναι πράγμα αυτό, πού στο πού το κάνουμε. Εγώ πήγα στο κάνω χτε, επελάσσε τα συνδυαστά. Κάθε 10 μέτρα ζωή, κάθε 10 μέτρα ζωή, συνδυαστή. Κάθε 10 μέτρα ζωή που σου πήγε. Και αρωμάτι και μετρέπω. Πρέπει να λυθεί το θέμα άμεσα αυτό. Συγγνώμη, εγώ θα το λύσω. Μα ήδη θα το λύσω. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο, πολιτολογισμός για το ΕΣΠΑ, για την ορίμανση των τελετών αυτών. Έτσι. Έχουμε δηλαδή δύο μπροστά μας δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι πάμε ξανά στο Πολυτεχνείο. Αλλά το Πολυτεχνείο μπορεί να λάβει ένα πολύ μικρό μέρος των μελετών. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε όλες τις τελικές μελέτες. Ακούστε να δείτε, σε αυτό είναι το περασμένο συμβούλιο. Με το Πολυτεχνείο, το μόνο που κάνουμε και εδώ είναι το μόνο. Σε σχέση μαζί θα δουλέψουν οι διαμαρτυροί και το Πολυτεχνείο θα κάνει προκαταρκτική διερεύνηση. Κάποια πράγματα λέει θα κάνει. Δεν είναι αρκετή. Αυτή η διαδικασία που θα δει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκδίδουμε τη μελέτη για το κοιτή, για το καινούργιο χώρο του σχολείου. Έχετε εκτίμηση χρόνου πότε βάζει τα κελιά μας. Αυτό που συμφώνησε ο Κυριάκος με τον κύριο Θεολόγο. Έχετε στα χέρια σας κάποιο 6 έως 8 μήνες. Έχετε κάποια ιδέα. Και το σχολείο του Πεπαμένου, δηλαδή πώς θα γίνει η κυρία Δημαρχή τώρα κατευθείαν θα πάει. Και δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να είναι 10 κούλουθροι τα μάτια. Δηλαδή να λέγεται ότι έχουν άλλα 10 σημεία. Όπως είναι παράνομο για αυτό το σχολείο που είναι, να είναι παράνομο και να είναι παράνομο. Δεν το κατάλαβα. Πώς, επειδή στο θέλετε εκεί, τέτοιος όσο κούλουθροι. Δεν είναι άλλο πράγμα σου, δηλαδή. Δεν είναι άλλο πράγμα σου, δηλαδή. Το πολιτεχνείο μας και το πολιτεχνείο δεν είναι δύο πράγματα. Το ένα πρόβλημα είναι ο χρόνος ανάπτυξης μελέτης και το δεύτερο σας παρακαλώ η εγκυρότητα των μελετών, έτσι δεν είναι απαντήσω.
όμω το Πολυτεχνείο, εμεί δεν μπορούμε να δώσουμε 300.000 ευρώ. Κατάλαβε. Εμεί θα ζητήσουμε την ανάθεση τη μελέτη του ΧΙΤΗ, του καινούργιου μα απόμυνα, μέσα από μια διαδικασία δημοκράτηση, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει το πολιτικό σχετικό σύστημα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Το κατάλαβε τώρα δηλαδή. Ουσιαστικά δηλαδή, όλη την προεργασία θα την κάνει το Διευθύνιο και πειθαρχεί αυτό το χώρο, έτσι, και τη Ισραηλίδα που υπάρχει στην Κίνα και τη διαδικασία του ανάλογου για να μπορέσει να το κάνει. Κατάλαβε. Όσον αφορά όμω την αποκατάσταση του χώρου, δηλαδή, καταλαβαίνετε, θα μας πάρει πολύ πίσω οικονομικά το θέμα για να διαχειριστούμε καταστάσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό δηλαδή να δείξουμε ουσιαστικές κινήσεις. Και βεβαίως σκεφτείτε στο μυαλό σας ότι όπου καταλήξουμε θα έχουμε συμβούλιο κρατή σας. Να την κλείσουμε ίσως τη συζήτηση και να τελειώσουμε. Πρέπει πάντως να δώσουμε μια βάση στην κοινωνία που όλα τα μέσα που είστε, που είναι προκαλεσμένοι. Για να δώσουμε μια βάση στην κοινωνία, για να δώσουμε μια βάση στην απόφαση στο κομμάτι που θα το επενδύσει αυτό ο εκλογικό, ώστε να διαχειριστούμε στην μέθοδο σου που αυτές τις μέρες κάνουν προγνωστικές υπολογίες. Το μυαλό που έχει ανάγκη θα επικρατεί η προπαθέτηση με σκοπό να διαχειριστούμε να μην δημιουργήσουν ένα νέο χώρο. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να το αυτές οι μέθοδοι που λέμε, διαδικασίες, προμήθειας, τελείες, ξέρεις καλύτερα από μένα που δεν υπάρχει. Δηλαδή να αγοράσεις το τέλειο, θες να το διαδικασία. Και εδώ για να ακούσουμε ένα τιμολόγιο του Αρθουνού που ήρθε και πήρε το τέλειο δύο φορές, τρομάξαμε να κάνουμε τα τέλεια δωδέκα στα ζώα. Το λέμε και να ακούσουμε ένα τιμολόγιο. Το ξέρεις. Δεν έχουμε κανένα λόγο και καμιά εταιρεία δεν έχει πιστοσύνη στο ΛΟΚΑ να πει φέρε μας 20 κοντέινερ και εμείς θα σας πληρώσουμε. Ούτε με σφαίρες. Δεν θα μας δώσει ούτε κουβάρι. Μιλάμε για 3 ευρώ την ημέρα και θα δώσουμε. Μιλάμε για 3 ευρώ να έρθουν, να πληρώνουν τη μέρα, αλλά για 500 τρίλια να τα φέρουν. Αυτά τα πράγματα για να έρθουν, για να ξέρουμε και τι λένε, θα φορτωθούν σε ένα βαγόνι, θα έχει μια τεράστια δαπάνη μεταφοράς, η οποία πρέπει να περάσει από ένα προϋπολογισμό και μια δαπάνη. Ξέρετε καλύτερα, δεν έχουμε προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε δαπάνη. Θέλει προληπτικό έλεγχο, το γνωρίζετε. Τώρα μας κόβουν το πετρέλαιο, θα πει κανείς δεν κάνει τίποτα ο μήνος. Πραγματικά, προληπτικός και καταστατικός έλεγχος για να πάρουν πετρέλαιο. Ειλικρινά, συνάδελφοι, είναι μια τραγική κατάσταση που έγινε τώρα. Έχετε ένα μήνυμα. Το ίδιο πρέπει να στείλουμε στον επίτροπο να εγκρίνει, να γυρίσει πίσω, να κόψουμε το τιμολόγιο, να ξαναφύγει, να εγκρίνει, να γυρίσει το πλειώσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν νομίζετε ότι αν πάρω ένα τηλέφωνο σήμερα θα φέρω αυτό, ορίστε, κύριε Αρτάκη, να το ρωτήσετε. Πόσες μέρες θέλει για να πει κόψε το τιμολόγιο. Αν πει λιγότερες από 20, είναι ελαφρύστε. Πραγματικά δηλαδή είναι δεμένα τα κέρια μας. Σας μιλάω ότι βάζουν οι αντιδήμαρχοι λεφτά από τσέπη τους για κάποιες δουλειές, γιατί δεν γίνονται. Τι σας πω τώρα τα λεφτά που έχουμε δώσει κάποια δοκιμή. Δεν είναι ορισμός, απλά δεν έχει διαδικασία αυτή τη στιγμή δημοσιονομικής λογικής σε τίποτα από αυτά. Ένα τιμολόγιο κάνει βόλτες όλο το Αιγαίο για να πληρωθεί 20 μέρες. Τα παιδιά μας δηλώσαν ότι κόβονται. Δεν θέλουν να πληρώσουν. Δεν θέλουν να βάζουν. Να βάλετε βόλτες σε άλλο. Στον πόνο μου βγάζω τώρα για τώρα πέρα από τα τιμολόγια όπως είναι η Ελληνική Εκκλησία. Θα μιλούμε έτσι. Θα μιλάμε έτσι. Ο χώρος που έχετε επιλέξει στο ΕΔΑ
Και μετά με το δικά του Μασούρκου, ο Σούρκος θα τα μαζέψει. Θέλω να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Ας πούμε ότι αύριο μπορεί να έχει τέτοια αρχαιολογία και θα στείλουμε πολλές αρχαιολογίες. Όπως θα σας έδωσε άλλη να μην αρχαιολογία. Παρόλο που το σημείο του Νταμαζού του Εξαράκου είναι εκτός αρχαιολογικού, δεν θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει. Ένα. Δύο. Ας πούμε ότι σας δίνει η αρχαιολογία, έρχεται τον Νταμαζού του Σούρκου και δεν λειτουργεί σωστά. Και τον Νταμαζού του Σούρκου έρχεται σε τρεις μήνες. Αυτές τις τρεις μήνες θα σου πει τα πέφτουν εκεί, δεν ξέρω. Έρχεται τον Νταμαζού και δεν τα καταφέρει. Θα πάνε τα σπίτια. Θα το δημιουργήσει ένα νέο κατά. Άρα το δημιουργείο δεν θα πάνε πρόστιμο για την προηγούμενη κομματερή. Θα έχουμε πάνω πρόστιμο για το νέο κατά. Τι θέλετε. Θα υπογράψουμε συμβόλαιο με τον κύριο Σούρκο ότι αν δεν λειτουργεί, αν δεν ανταπεξέλθει στην άνθρωση αυτά που μας λέει τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πληρώνει ο κύριος Σούρκος. Τρίτο. Στην αποκατάσταση και την αποκατάσταση κομματερής είπαμε ότι το Πολυτεχνείο θα έχει σε επαφή με την αρχαιολογία, αν κατάλαβα. Εδώ λοιπόν έχω την, μια απόφαση που έχει βγάλει εδώ η αρχαιολογία, η οποία θα σας διαβάσω έτσι πολύ απλά. Λέει ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών, η περισυλλογή, θα γίνει χειροτακτικά. Λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Και εσείς μας είπατε καλά, που σου όλα αυτά τα βάζω. Δεν πρέπει να μόνιμη. Μακάρι να γίνει, να αλλάξει την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Μακάρι να ξέρει να έρθει σε επαφή με το Πολυτεχνείο, αλλά από τους πρώτους 10 όρους που έχει βάλει εδώ, πάνω από το 6 απαγορεύεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων. Για ποια πράξη συζητάμε. Και μετά, αυτό που με φόβησε κιόλα αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, θα σας πω, εγώ είμαι εξής. Διαχειρός εργατών θα περισυλλεγούν και όσα απορρίμματα έχουν διασωριστεί σε όλη την έκταση του αγγελικού χώρου. Ναι, το εννοούν τα πανί. Αυτά που είναι κάτω στο αίμα πρέπει να βάλουμε χειρονακτικά να σκάβουμε το αυτό, όχι τσάπα. Δεν λέει, όχι, δεν λέει αυτό, μόνο ο έγκυρος. Λέει αυτά που είναι διασωριστεί να σκάβουμε. Δηλαδή, να βάλουμε σε όλη και καλά αυτό που είναι έτοιμο να το πάει κούρτε, να το πιάσει και το πιάσει. Εγώ ερώτησε κάτω και λέω αν εδώ το Πολυτεχνείο το οποίο πολιτισμού μιλάει για κοινωνική εργασία και για μη μόνο τις καταστάσεις, πώς θα έρθει σε επαφή με το μακάρι να έρθει έτσι, να έτσι έχω μια άλλη δυνατότητα. Πώς θα έρθει σε επαφή ναι, με το Πολυτεχνείο που μιλάει για μόνιμες καταστάσεις, γιατί δεν λέω οι εθνικές ολυμπιακές του. Μακάρι να έρθουν σε επαφή για να λυθεί το πρόβλημα, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν θέλω να μου απαντήσετε αυτό είναι μια παρατήρηση. Θα ήθελα να μου απαντήσετε αυτό που σας είπα για το χαρά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί νέο σκάφο. Εκεί προ τα εκεί πάμε. Και πατάμε πάνω στην έκτακτη ανάγκη να δημιουργήσουμε ακριβώ το πλάνο ενό χαρά. Το ότι περισσεύει είναι το μετά από κάτω. Μακάρι να μην είναι έτσι. Ευχαριστώ. Να απαντήσω κύριο Ιωάννη, μετά από κάτω. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει η αρχαιολογία του πρώτου μας για τον τελευταίο και το πώς το προσεγγίζουμε το τελευταίο είναι διαφορετικό από το τελευταίο. Με βάση το χωρίς που έχουν ανεπίσημες έτσι. Είναι ότι δεν έχουν αποδεχτεί την κρίση. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί καταλαβαίνετε και γύρω να δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αλλιώς ξέρω ότι δεν θα έχουμε ανάγκες. Δηλαδή άμα μην πώς θα την πράξουμε. Απλώς αυτό που βάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε εξαφές, σωστά δεν πρέπει να μην μπορεί να πας με εντύπωση όπως λένε να πας στον χρόνο με εντύπωση, πρέπει να πιέσει εξαφές. Αυτό είναι μια ενδεχόμενη το οποίο συμπλαγεί. Όσον αφορά τις μόνιμες κατασκευές, πραγματικά αυτός ο τύπος θα είναι μόνιμη κατασκευή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη διαχείριση του χώρου, το είπα και την περασμένη φορά και λέω ότι ξανά το ζώνη. Ότι σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου και με βάση αυτά που ξέρω, ο χώρος έχει τελειώσει ο διαχείρισης. Αυτός θα πρέπει να αποκατασταθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί. Δεν ξέρω τι βάρη βίντεο σε κάθε επιζότητα. Δεν ξέρω τι ιστορία. Δεν μπορούμε να το σχολήσουμε με οποιαδήποτε μεθοδολογία χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να το σχολήσουμε. Ενώ το εκτός αντιλογικού χώρου δεν το σχολήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε όλες τις δυνατές δύσκολες στα χέρια μας.
Γιατί να λύσει, να μην ξαναλύσει πίσω είναι η μεθοδολογία σου. Η άλλη λύση είναι η δημοτοποίηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Καμία λύση. Δεν υπάρχει καμία λύση. Δεδομένη και άμεση. Δεν είναι υποχρέωση. Άρα από τι το σούπο πρέπει να πάμε σε δημοσιοποίηση με το οποιοδήποτε κόστος. Αν πετύχει ο σούπος, θα πάμε με ένα μικρότερο με κόστος, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάνει μια διαφορετική. Πάντα έχοντας λύσει το πρόβλημα των οικιακών αγωγημάτων. Έτσι. Δεν έχουμε λύσει το ζήτημα των βαθρών, αυτά που πάμε πριν. Άρα όποια μέθοδος επιλεγεί θα είναι προσωρινή, μέχρι να τοποθετηθεί είτε αυτό που λέγεται σούπος, είτε αυτό που λέγεται κομποστοποίηση, είτε αυτό που λέγεται αεροποίηση, είτε αυτό που λέγεται ομαδικό καλλιμέθοδος, στο καινούργιο πόρτα. Καταλάβετε το, δεν υπάρχει πια τρόπος διαχείρισης εκεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να οποθετήσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Γιονάζουν στο Δήμαρχο το 69 έτσι με φωτοδέτηση τα πήγες και κρατήσανε 42 χρόνια. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Οποιαδήποτε και πιο σωστή να είναι να περάσει κι άλλος καιρός, αν φτάσουμε λίγο φίλο τώρα σκοτήσουμε της Μαρτίου, αυτοί που έχουν έρθει στο νησί ίσως μας συγχωρήσουν, αυτοί που έχουν την πρώτη φορά δεν πρέπει να ξαναπούν ποτέ. Αν φτάσουμε έτσι καιρός στο Πάσχα, βέβαια ξέρουμε ότι δεν φταίτε εσείς για μια καταστροφή η οποία ξεκίνησε από φυσικά αίτια, αλλά δυστυχώς έχετε αποκλειστεί το ρόλο της λύσης. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά τους πρόσθετε και σε μια μόνος. Είναι η οικολογική καταστροφή και πρώτα ξεκινάμε από τους λόγους υγείας και εκεί πρέπει να βασιστούμε να πάμε στην υγεία. Ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση να μας επιτραπεί και κάτι παράδειγμα ώστε να δοθεί τουλάχιστον μια λύση τώρα. Εμείς αυτό πιστεύουμε ότι όσο το πιο το δυνατό γρηγορότερο. Αυτή είναι η σωστή λύση. Ευχαριστώ. Γιατί δεν αναθέτουμε, κύριε Δημαρχέ, και σήμερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τη μελέτη για την εξέβριση του όρου. Αυτό δεν θέλει να πω. Αυτό δεν θέλει να πω. Το οποίο ούτως ή άλλως θα γίνει, είτε είναι χιτά, είτε είναι δευματοποίηση, το οποίο πράγμα πρέπει να είναι να πω. Γιατί. Δεν δέχομαι πια αυτά που κάνουμε παλιά. Πρέπει να μόνος να εξέβρισε. Όχι για περιφάσουν, δεν θέλει να πω. Α, εξέλιξε το χώρο που ξέρει. Εξέλιξε το χώρο που ξέρει. Εξέλιξε το χώρο που ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε πια τι αναγνωρίσει που έχουμε. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε 3.000 ευρώ και να δώσουμε μια μεσά. Τι γίνεται. Γιατί, όπω ξέρει, στο ΕΣΠΑ πρέπει οι μελέτε αυτέ που έχουν. Όπου λέει ότι αυτό... Απλώς, εάν εκτεθεί ο χώρος, εκτιμώ ότι όλοι οι υπόλοιποι μελέτες μπορεί να δεχτεί. Μα πώς θα βρεις χώρο χωρίς μελέτες χώρες. Εάν υπάρξει... Πάρε σ' όλο. Πώς θα βρεις χώρο χωρίς μελέτες χώρες. Πώς θα βρεις χώρο χωρίς μελέτες χώρες. Εάν εκτιμώς με διαγωνισμό, αν υπήρχε ας πούμε σήμερα, εσύ υπό την νόμη για παράδειγμα, να γίνει ο κοιτάς της περιπτήσης της Ευρωπαίας. Ας πούμε, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε ο Δήμος με διαγωνισμό να αναθέσει όλο το πακέτο των ελετών στη θέση χ της Ευρωπαίας. Μπορεί να το κάνει. Με διαγωνισμό, ναι. Με διαγωνισμό, γιατί συγκεκριμένη θέση. Εκτιμώ λοιπόν ότι πριν αναθέσουμε οποιαδήποτε μελέτη,
είτε είναι κοιτά, είτε είναι δερματοποίηση, είτε οτιδήποτε, πρέπει να καταλήξουμε το πού. Γιατί σε όποια μέθοδο και να καταλήξουμε, θα κολλήσουμε στο πού φοβάμαι και θα περνάνε οι δουλειέ να σου πείραμε του δρόμου. Εκτιμώ πολύ ότι πρέπει είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διαδικαστικό να καταλήξουμε σαν να το πούμε κάπου. Το παράγει στο μέλλον το κάπου, αλλά θα κολλήσουμε εκεί λίγο. Άκουσε με, δεν κατάλαβε. Πάλι έχει διαδικασία. Η αρχαιολογία ξέρει πολύ καλά τι έχει πει. Παντού εκτός από τα ρολέδα. Δηλαδή σου έγινε όπου θες εκτός από τα ρολέδα. Βάλτα μέσα στο μέλλον, δεν έχω πρόβλημα. Βάλτα μέσα στο μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Βάλτα στην χώρα, κανένα πρόβλημα. Παντού εκτός από τα ρολέδα, το ξέρεις. Και έχει πει, ναι παντού, και στον προφήτη Ηλία, και στην Πορκοντή, και στον Πάπτο Βάλτατο, και όπου θες τα λέει. Δηλαδή, είναι η στάση αυτή, άρα εγώ δεν είμαι ότι δεν ανέξω από την οποία έχει σχέση. Το ζήτημα είναι ότι οποιαδήποτε μεθοδολογία απαιτηθεί, και όπως ξέρεις, στις επόμενες διαδικασίες του Βουλίου Κρατίας, η διαδικασία ανάδεσης μελέτης έχει πολλά ερωτηματικά. Λέω ότι μακάρι να μπορούσα να πάμε με την μέθοδο, δεν μπορούμε όμως, γιατί κάθε φορά θα σου πει ήρθε μια ομάδα μελετητών πεθοδισμένων και είπε ότι πάμε εκεί. Πώς της είπε. Μεγάλη για την όλη διαδικασία και την πλαισική δική. Αλλά έπρεπε να κάνουμε μια απευθείας ανάπτυξη. Μόνο για την επιλογή της θέσης. Αυτό σου λέω, να κάνουμε 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ. Να πάμε σε μια ομάδα που μιλάτε με 5.000 ευρώ, μέχρι το πόδο. Ξέρετε όπως γίνεται τώρα. Έτσι όπως το τοποθετήσατε πριν, και εγώ συμφωνώ ότι η αρχαιολογία είναι ένα αρχικό κομμάτι στα ροπέδα. Ουσιαστικά είναι. Γιατί επόμενη αλήθεια θα επιλέξουμε το νομιτήριο στα Ευρωπαίδα. Η αρχαιολογία θα πει όχι στα Ευρωπαίδα. Άρα, ξαναμένουμε στο συμπλοκίδιο. Μα δεν θα πει για μόνη την προθέση στα Ευρωπαίδα. Έστω και προσωρινό το πάθο. Θα επιτρέψει η αρχαιολογία έτσι. Θα το δούμε. Ο επόμενος αλμός θα είναι δεύτερο. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Ότι ως παρατηρητής του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτσε. Για ποιο λόγο. Γιατί το θέμα που εξετάζομαι τώρα δεν μπορεί να λυθεί λόγω του επίγοντος του και της σοβαρότητός του ούτε τεχνοκρατικά ούτε μέσω από ένα διοικητικό συμβούλιο. Αυτό το πρόβλημα για να μπορέσει να πει σε σωστό δρόμο χρειάζεται κινητοποίηση όλου του κόσμου. Χρειάζεται δηλαδή, όχι έπρεπε να ανοίξει, έπρεπε να έχει, θα ήθελα να χτυπήσει από άλλο το πολύ συναγερμό, να ξέρει ο καθένας, ο καθένας, ο κάθε λειτουργικό και ο κάθε άλλο πώς τι θα κάνει. Εάν θα πρέπει να έχει πέντε σπουδοτελικές για παράδειγμα σπίτι, που θα κάνει μια πρώτη διαλογή των σπουδοτελικών, να γίνει από άλλο. Εάν θα πρέπει να καταλαβαίνει στην πίστη μια φορά την εβδομάδα, να γίνει από άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, που θα πρέπει να το αντοκίνησε, ώρα της αποστολής που είναι, όπως είπατε, ηλεκτρολογική τα 2.000, 10.000 κοντέινερ. Και πάλι δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι τίποτα να τροπολογήσουν αυτά. Μέσα από μια ακριβή συναντήληση με τις αρχές της διαδικασίας, με τη ζώνηση κλιμάτων σήμερα, η μόνη λύση για μένα είναι να ενημερωθεί όλος ο κόσμος και να υπογράψει με κάποιο τρόπο την ενημερωτή και να συμμετέχει. Γιατί αυτός που μπορεί να τον διαμαρτύρει, να την γραφεί και να την αυτόν τον κοσμοκίνητα. Την κάνει ο Δήμαρχος, είναι ο ίδιος που μπορεί την εισακούλα αύριο, εγώ που είμαι λόγος, να την πετάξω και την κοίτα από μακριά έτσι. Μάλιστα, δεν ξέρω τι θα συμμετέχει σε όλους που βάλες άρεσε και τόσο είναι κάτω. Γιατί σου βγάλω και όλα αυτά, θα μπορούσα να σας πω και την τόπο, αυτό το λεωφορείο. Στο κάποιο τη στιγμή μαζευτήκαν σκουπίδια. Στην οποία δεν έχουν κάνει πάνω. Δεν έχουν πάρει. Έτσι, μπορεί να το στην κυκλοφόρηση και πάνω σκουπίδια. Πάνω το χέρι και στο πατσί. Έτσι, μπορεί να το πει. Δηλαδή, στον κόσμο και να μείνει σε και να γίνει αυτό ο γιατί όσα τα σκουπίδια συσσωρεύουν σε ένα ολιάλογο πρόβλημα. Και η κρίση και το απαγορευτικό σήμερα στο Βαφόρι, το οποίο είναι για μένα, συγχώρησα, το μετρολόγο σε τίποτα. Αντιπολέγεται και ξαφνικό απαγορευτικό θα είναι πολύ στον κόσμο, χειροτερεύει τη ζωή σε μισή. Πολλά τα προβλήματα από την αποτελεία σου είδαμε. Λοιπόν, ο